Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM. Της Κακομοίρας μέχρι και τις 4 ο κύριος Γιάννης Διτσιράπης. Στη ρύθμιση των ήχων ο κύριος Θανάσης Καταμπάκας στο production. Η κυρία Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Κωστής Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνω στο 54344. Έτσι επικοινωνούμε, 3.40 συγγνώμη, έτσι επικοινωνούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς. Στέλνετε στο Facebook οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε εξωτερικό ό,τι μήνυμα θέλετε ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Με διαγωνισμό για το σινεμά, καθώς έχουμε την avant-première ταινίας Transporter στο Οντεόν, στο πλατεία Οντεόν. Πέντε από εσάς και σήμερα θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για την Τρίτη που μας έρχεται στις 8 στην αίθουσα 3 στον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία. Γράφετε Α1, αφήνετε κενό. Γράφετε σινεμά, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54344. Πέντε από εσάς στο φινάλι της εκπομπής θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για να δούνε τη συνέχεια της σειράς. Της σειράς από περιπέτειες και με πάρα πολύ suspense και ενδιαφέρον για την ταινία, η οποία έχει μια ομάδα θηλυκών δολοφόνων η οποία προσπαθεί να καθαρίσει μια ομάδα επικίνδυνων Ρώσων. Αυτό είναι το σενάριο της ταινίας. Ναι. Αυτό το σενάριο. Ναι. Και το κάνεις στην εκπομπή τη δικιά μας ενάντια τους Ρώσους. Όχι, δηλαδή έτσι. Αμερικάνικο είναι το έργο. Αμερικάνικο. Αμερικάνικο και είναι η Ρώση κακή στο έργο. Και πιστεύεις θα πάει κάποιος παοξής να δει το έργο. Μόνο Αργιανοί θα πάνε. Μόνο που αργιανοί. Έχουν και κόσμο έτσι τώρα καινούριο που είναι οι Ρώσοι και τα. Δεύτερος διαγωνισμός για το Ευρωμπάσκετ, καθώς ξεκινάει σε λίγες μέρες. Γράφετε Α3, αφήνετε κενό, γράφετε Εθνική, το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54344. Προσφέρουμε ένα τετραήμερο σε διαμονή 4 αστέρων ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα εστία του αγώνα, τη μετακίνηση, όλα. Προσφορά από το Αθλητικό Μετρόπολη 95,5. Απλή διαδικασία. Γράφετε Α3, αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη Εθνική. Το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54344. Δύο τυχερά ζευγάρια, δηλαδή θα βγουν δύο νικητές οι οποίοι θα πάρουν και τον φίλο τους ή τη φίλη τους, όποιον θέλουν, για να πάνε στο Ζάγκρεπ. Θα βγουν στην εκπομπή του Γιάννη και του Βασίλη Πλάκα Τέλος την 3η 1 Σεπτεμβρίου. Για κταίο μόνο, ο Τέκο κάλεσε 10-20-30. Κλείσε ραντεβού για σίγουρο έλεγχο και πάρε δώρα αξίας άνω των 20 ευρώ. Περνάς θεός στην Οτέκο και φεύγεις κερδισμένος, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Ο Τέκος Θεσσαλονίκη, Αγίας Αναστασίας 13 στην Πηλαία, δίπλα στο Μετεράνιο Κόσμος και το Magic Park. Με την Οτέκο να είναι η ελληνική εταιρεία με τα μεγαλύτερα ιδιωτικά κταίο σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Με φιλική και άμεση εξυπηρέτηση στο κοινό και επειδή πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος. Η εταιρεία δέχεται πληρωμές και με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Το αυτονόητο δηλαδή που δεν το έχουν πολλές εταιρείες υπάρχει στην Οτέκο. Εδώ νομίζω ότι χαμήλωσε και τη μουσική. Πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία όλοι, καθώς είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ο Δαλαγκόζης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, που νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, έχει ανάγκη από αίμα. Η αιμοδοσία γίνεται στο Παπαγεωργίου καθημερινά. Για την ιστορία πάσχει από θρομβοπενική πορφύρα. Δεν γνωρίζω τι είναι. Σου πω εγώ τι είναι. Γνωρίζεις. Όταν ήταν η κόρη μου 6 μηνών, ναι. Εκεί που καθόμασταν, έβγαλε στα πόδια της κάτι κοκκινάδια. Εξανθήματα. Τα οποία ήταν από μέσα. Και πήγαμε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς τότε τα νοσοκομεία λειτουργούσαν στο Ιπποκράτη, που είχε πολύ καλό παιδοχειρουργική. Παιδιατρική. Παιδιατρική, ναι.
Και μας είπαν αυτό το πράγμα, ότι πιθανότητα να πάσχει ή από λευχημία ή από Τι χτυπάς τα ξύλα, ρε μαλάκα, τι τα χτυπάς τα ξύλα. Ήβησα από σιδηροπυρηρική πορφύρα, πώς τη λένε αυτή. Η οποία μια ασθένεια. Προπενική. Προπενική. Λοιπόν, τέλος πάντων, έκαναν τις εξετάσεις, έγινε το παιδί μόνο του καλά. Ξαφνικά έγινε μόνο του καλά. Δεν. Οι γιατροί είπαν, δεν ξέρουμε τι έγινε, πάρτε το δρόμο, φυγέτε. Και από τότε μια χαρά. Δεν ξέρω το Θεό. Κάνε και το μάστορα τώρα. Εγώ κάνω το μάστορα. Η κόρη μου κάνει το μάστορα. Τι ξέρει, βιδώνει. Κατεβάζει ρόδες, ανεβάζει. Αυτό που δεν έχει εσύ το κάνει. Δεν το έχω εγώ αυτό, τη ζηλεύω. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι. Είδες μπαλακτές. Αν και έμαθα για την πάρτι σου χθες. Με είπε ο Ντόπερμαν. Ο Ντόπερμαν. Ήπια μισή μπύρα, λέει, και έκανε οχτάρια. Λέω, ρε εσύ, γιατί μας κράζει τόσο πολύ. Γιατί δεν μπορεί, λέει, ζηλεύει. Ξέρεις τι κάνουν. Βρε, ξέρω τι κάνουν. Το πετυχαίνω στο Μιχάλη. Λέω, τι έγινε, ρε. Έχουν ειδικές τιμές σε όλα τα μαγαζιά της Τούμπας, ναι, στο θέμα της μπύρας. Λογικό, δηλαδή, λογικό δεν είναι. Δηλαδή, αυτοί πίνουν δύο μπύρες με 2,5 ευρώ. Όχι. Άκου τι σου λέω εγώ. Ρε. Τώρα υπερβάλλεις. Βρε, άκου τι σου λέω. Στο καφενείο του Διονύση είναι. Βρε, σταμάτα, ρε, τι σου λέω εγώ. Δύο μπύρες Βεργίνα με 2,5 ευρώ τις πίνουν αυτοί. Αν ο άλλος την παίρνει 50 λεπτά. Ναι. Άμα πήρε 40-50 δυο άτομα, ναι. Βγάζει κέρδος ο άλλος, κατάλαβες. Ενώ εγώ από πιο μισή μπύρα σου λέει εσένα τι να σε κάνω. Κοίταξε τώρα. Από τα οχτάρια τα δικά του. Το πήγε. Ρε Καραγκιόζ, έκανες οχτάρια, ναι ή όχι. Αφού δεν το αντέχω, ρε, πια μισό μπουκάλι. Με μισό μπουκάλι μπύρα έκανες οχτάρια. Αυτό πώς γίνεται τώρα, δηλαδή. Προσπαθώ να το εξηγήσω. Γι' αυτό μην με ταΐσετε ποτέ με ποτό, γιατί θα σας βγάλω τάπλιτο, αλλά στη φορά κανονίστε την πορεία. Θα ταΐσουμε με ποτό. Ναι, μην με κάνετε όπως την άλλη φορά με τον Ραγκάτσι και τον Κουλιανό που πήγαμε εδώ, που ήταν κερασμένα και πήρες και ουίσκι επειδή ήταν κερασμένα εσύ, χουβαρτά. Και το πήρες και το καβάτζωσες στο άλλο στο σπίτι σου, το δεύτερο το μπουκάλι. Το κέρασα εκεί δίπλα. Ποιος το κέρασες? Το κέρασα εκεί δίπλα, γιατί δεν το πίνατε. Το κέρασες γιατί δεν το πλήρωσες. Άμα το πλήρωνες, δεν το κέρναγες. Δηλαδή έχεις παράπονο. Εγώ δεν έχω παράπονο. Θέλω όταν μόλις. Αν ζεις άλλα 10 χρόνια, λέμε. Να πάω μια φορά και να δω να κεράσεις, αλλά με δικά σου λεφτά. Να μην είναι κερασμένα τα λεφτά. Αυτό δεν είναι. Θέλω να το δω. Δεν σε έχω κεράσει ποτέ, δηλαδή. Από την τσέπη σου, όχι. Δηλαδή τι είπε, νομίζω ότι είμαι δραχμοδολοφόνο. Αν είσαι, κρυφό κιόλα. Κρυφή. Αλλά. Χαχ, δικιά μα. Ραγκάτσι, ο δικό σου μα δάγκωσε. Κανόνισε την πορεία σου. Ακούς, σου λέω. Δεν υπάρχει άνθρωπο να σε δαγκώσει. Μα δάγκωσε. Θα στο θυμίζω κάθε μέρα, Ραγκάτσι. Τι λένε τα θέματά σου εδώ? Καταρχήν, είδες μπαλακτές. Είδα το γύρω-γύρω, ένα γύρω-γύρω. Στο... λεπτό προς λεπτό στο ΤΕΝΑ. Το άλλο 23ο λεπτό, ένα μας 2-2 που ήταν στο 25ο λεπτό. Ναι. Μετά έγινε. Η Rapid με την. Δεν μπορώ, με την Rapid. Δεν μπορώ τέτοια μας εδώ. Καταρχήν, ήταν απίστευτα τα παιχνίδια χτες. Ναι. Στοιχηματικά όμως δεν ήταν. Δηλαδή, η δική μου συμβουλή είναι τέτοιο καιρό μην ποντάρετε. Να μα πω τι έπαθα χτες, τραβά τα μαλλιά. Τι μαλλιά να τραβήξω εγώ και του πισινού μου τα μαλλιά να με τραβήξω. Ό,τι έχει και δεν έχει. Ναι. 2-1 σκορ την. Α, μα είστε, και, είστε και. Πώς το λένε? Ερφίλε, όταν θα βάλεις 2 ευρώ, τι θα βάλεις. 2-1 σκορ την Μονακό. Σφίξαν τα πράγματα. Για 2 ευρώ βάζεις τώρα. 1-1 την. Πάνε εκείνα τα χρόνια που έβαλα. 1-1 τη Βασιλεία. Ναι. Και 1-1 τη Μάλλον με τη Σέλτικ. Και έχω τον αλήτητο διαιτή να μην δίνει το πέναλτι. Ναι, μωρό, αλήτητο διαιτή. Στο 1-0. Παίζετε σκορ και θέλετε να πληρωθείτε. Γιατί? Α, εσύ που έπιασε πέρσι 7 στα 8 ελληνικά και δεν τα έπαιξε, είσαι χαϊβάνι ή όχι? Αυτό μετά από 10 χρόνια θα το ξανακάνω. Δηλαδή έχει παίξει, όχι κάθε φορά. Θες την αλήθεια? Ναι. Άμα τα έπαιζα δεν θα αρχόταν. Αυτό το λέω κι εγώ. Πολλές φορές το λέω. Αλλά τι σημαίνει? Δηλαδή είναι δυνατόν και να. Και το λαχείο που πήραμε από τον Αποστόλη. Πάλι για ένα νούμερο. Για ένα νούμερο το πρώτο αριθμό χάσαμε. Αλλά τι λέει η στατιστική? Η στατιστική εμένα δεν. Για ένα νούμερο, Γιάννη, την ίδια σειρά. Άκου να δεις τώρα. Η στατιστική, άκου να δεις. Η στατιστική εμένα δεν πρόκειται να μου δώσει. Δεν πρέπει να μου δώσει λαχείο. Γιατί κέρδισε ο πατέρας. Κέρδισε ο πατέρας μου τον πρώτο αριθμό και τον δεύτερο αριθμό μετά από 15 χρόνια. Οπότε θα πρέπει να περάσουν 3 γενιές, 4 για να ξαναπιάσουμε λαχείο. Είχα γνωρίσει άνθρωπο ο οποίος, ναι, κέρδισε 4 φορές πολύ μεγάλα ποσά σε τυχερά παιχνίδια. Ναι. Πολύ μεγάλα ποσά. Ναι, άλλο να είσαι τζογκαδόρος και άλλο να πας εκεί για τα βέρνα. Να σου δώσει ένα λαχείο και να σου τύχει. Άλλο. Σου μιλάω για λαχείο και 2 φορές τζόκερ. Τώρα τι να σου πω. Το πρώτο αριθμό. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Άλλο αυτό. Ο πατέρας μου τον πρώτο αριθμό τον πήρε ως παίκτης του Άρη. Παίζανε στην Κρήτη. Ξέρω, ρε, πήρε. Πήγε στο αεροδρόμιο. Αυτό που πήραν οι άλλοι το πήραν. Ένας λαχιοπόλης παρακάλαγε να του. Και δεν έπαιρνε κανένας. Και του λέει, εσύ ρε Μηταρά, λέει φέρτο σε μένα. Και δεν είχε λεφτά να γυρίσει, γύρισε με τα πόδια. Από το αεροδρόμιο. Για να πάρει το λαχείο. Δεν είχε λεωφορείο. Και του είχε ο πρώτος αριθμός. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Τις συγκυρίες ζωής κανένας δεν τις γνωρίζει. Έτσι. Πάει στροφή και ξαφνικά σου ξυπνάει. Ενώ εγώ μπορεί να περπατάω, ας πούμε, στην Τσιμισκή και να πέσει να αυτοκτονήσει ένας από τον 7ο όροφο και να πέσει απάνω. Βέβαια.
Για να κυκλώσει αυτό και να σκοτωθεί. Δεν μπορεί, ναι. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Θα σου πω τώρα στατιστικό τώρα, γιατί τα λέμε την τύχη. Πραγματικά. Παίζει η Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Βασιλεία. Ναι. Τι λες ότι ήταν η τυχερή η Εθνική Ελλάδα στο Euro. Ναι. Λοιπόν, πες μου. Όχι τυχερή μόνο, είχε μια άριστη τακτική. Η οποία η τακτική της ήταν άψογη. Κοίταξε, στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να είσαι μόνο τυχερός, πρέπει να έχεις και τακτική. Πρόσεχε τώρα. Πες μου, πόσες τελικές. Το πρώτο παιχνίδι έληξε 2-2. Μην με μιλάς για τον Γαλάνη. Οι τελικές δεν με νοιάζουν. Εσύ... Και θα μου μιλάς για ποιοτικές τελικές. Όταν φτάσω. Όταν καταλήξω. Κατέληξε κόκκινη. 2-2 το πρώτο παιχνίδι, 1-1 το δεύτερο. Mm. Πόσες τελικές προσπάθειες είχε η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Να ξέρω. Στα δύο παιχνίδια ένα νούμερο πες. 20. Τρεις. Και πέρασε. Και οι τρεις πήγανε γκολ. Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό σου λέω. Δεν θα σε νοιάζει που λέω Γαλάνη και ο Καλάνη. Να σου πω όμως και το άλλο. Ρε, σου λέω, δεν γίνεται. Να σου πω όμως και το άλλο. Παίζει ο Ηρακλής στην Καλονή. Ναι. Ωραία. Κερδίζει ένα 0 και έχει και 7-8 τελικές. Ναι. Πολύ ωραία. Και λέει ότι ο Ηρακλής έκανε 8 τελικές και έβαλε ένα γκολ. Πώς πήγανε στη Αίγυπτο. Όχι, θα σου το πω το άλλο. Και παίζει μια άλλη ομάδα, α πούμε η ΑΕΚ. Λέμε για παράδειγμα ή ο Ολυμπιακός. Και κάνει 4 τελικές και βάζει 2 γκολ. Και λέει ο άλλος είναι κολόφαρδος. Λάθος. Η ποιότητα μέσα στη μεγάλη περιοχή εκφράζεται στα τελειώματα. Ο Τσιλιανίδης για παράδειγμα σου κάνει 7 τελικές. Ο Μάξ θα σου κάνει 10 τελικές, θα φάνουν από ένα γκολ. Θα σου κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα ο Φουμπόγκασον που πήρε ο Ολυμπιακός ή ο Κλάους, ξέρω εγώ κτλ. 3 και θα σου βάλουν ένα γκολ. Ή ο Μήτρογλου στα καλά του ή ξέρω εγώ ένα παικταρά στην Ευρώπη. Εδώ άλλο πληρώνει εκατομμύρια για να τη φάση που θα είναι μέσα στην περιοχή να την κάνει γκολ. Ο άλλος πάει από το σημείο του πέναλτι. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πετάει out. Άλλοι είμαστε, λέει, άτυχοι. Δεν είστε άτυχοι όταν πληρώνετε 150 χιλιάρικα ευρώ το χρόνο ένα παίκτη, ο οποίος θα τη στείλει στην κερκίδα. Δεν είστε άτυχοι. Είναι αυτό το του Γαλάνη. Αυτές οι στατιστικές είναι της πλάκας. Συμφωνώ. Ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρανθρώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ποιος είναι? Το οποίο δεν αποτονομά. Θα σου το πω εκτός αέρα. Γιατί ρε κόκκινε, μυστικό είναι του κράτους. Δεν θέλω να το πει. Δεν θες να το πει, ναι. Για δικούς μου. Για δικούς λόγους. Μου έλεγε πάντα, ρε εσύ, κάτσε κάτω, μην εκνευρίζεις. Ναι. Άμα μπορούσε να κάνει αυτό που θέλεις, εδώ θα έπαιζε. Στην Μπαρσελόνα και στη Manchester United. Μην ζητάς το τέλειο. Τόσο μπορούν, τόσο κάνουν. Ναι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι αυτές είναι οι δυνατότητες και οι οικονομικές και οι ποδοσφαιρικές των ομάδων και αυτή την ποιότητα βλέπουμε. Αυτό που λες, να κάνει 7 τελικές για να βάλει μία. Λέει, ας πούμε, άλλε κέρδισε την Πλατανιά ή την Καλονή και τι κακές ομάδες. Αυτές είναι οι ομάδες. Και σε αυτές τις κακές τις ομάδες, οι δικές μας, ας πούμε, που είναι ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ, είναι, ας πούμε, καλύτερες. Κατάλαβες. Απά παίξουμε σε υψηλό επίπεδο, εμείς θα είμαστε κακές ομάδες. Δεν σου πω, τι άλλα έχεις να πεις. Πολλά έχω να πω. Τι τουρκικές αερογραμμές σε υπέγραψε ο Ηρακλής, ή ακόμα θα περιμένουμε καμιά 3-4 χρόνια. Όχι, ακόμα θα περιμένεις πολύ. Με συγχωρεί να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις. Είμαι γραφείο τύπου του Ηρακλή. Ρωτάω εσύ, τα ξέρεις γι' αυτό. Ότι... Αν το ήξερα θα το έλεγα. Εγώ το ξέρω. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μάλιστα. Το ακούς. Παρακάτω. Και το λες. Ναι. Λοιπόν. Ακούγεται ο Μποακί για τον ΠΑΟΚ, ο Γκανέρος φορ. Ναι. Θέλει φορ. Ποιος ήταν ο τελευταίος φορ που είχε έρθει από την Αταλάντα στον ΠΑΟΚ? Αταλάντα? Ναι. Εδώ σε θέλω. Αταλάντα? Να δω οι φίλοι ακροατές, ξέρετε ποιος φορ είχε. Τελευταίος φορ, ξένος. Ναι. Κάποτε είχε έρθει ένας φορ στον ΠΑΟΚ από την Αταλάντα. Από την Αταλάντα. Ναι. Ναι. Και δε από περισσότερα και θα βγω κάρτα. Μάλιστα. Αυτό τι σχέση έχει φορ με το ρεπορτάζ μας? Δεν έχει σχέση. Ότι τι. Καταρχήν, Γκανέζος. Ναι. Σου κάνει. Εμένα? Ναι. Τον έχει δει ποτέ? Κοίταξε, είναι ρατσιστικό να πει Γκανέζο σου κάνει. Θέλω να τον δω. Έχει τα στοιχεία. Θα σου πω. Άκουνα. Θα σου πω. Τα στοιχεία που χρειάζεται ένα σύγχρονο center forward. Θα σου πω. Μάλιστα. Ο Ισλανδός πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν μου κάνει. Ο Φουμπόγκασον. Ναι, έχω. Ναι. Γιατί? Δεν μου γεμίζουν το μάτι Ισλανδί. Ο λόγος. Δεν πιστεύω ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Ισλανδί. Ναι. Ρατσιστικό είναι αυτό. Ναι. Σουηδοί, Σπάνια. Ναι. Πολύ λογικό. Και τον Μπέρ και ο Ιμπραήμοβιτς. Ναι. Οι άλλοι πιστεύω παλτό θα είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή είμαι προκατελημένος. Είσαι προκατελημένος. Νορβηγός ποδοσφαιριστής. Ναι. Τι θες να μου πεις τώρα με αυτό το θέμα τώρα, ρε φίλε? Ό,τι τι. Οι Γκανέζοι. Ναι. Αντίθετα. Ναι. Τους θεωρώ μεγάλους μπαλαδόρους. Mm. Ξέρουν μπάλα. Ναι. Και είναι μεγάλη υπόθεση. Και ξέρει μπάλα το συγκεκριμένο παιδί. Είναι μεγάλη υπόθεση να πάρει ο ΠΑΟΚ σέντερ φορ ο οποίος ξέρει και μπάλα. Τι στατιστικά έχει αυτός που ξέρει μπάλα? Εκεί πράγματι. Απλά επειδή έτυχε να. Γιατί ο Σαλμπικίδης που δεν ξέρει μπάλα έχει πολύ καλύτερα στατιστικά από τον Μπουάκη. Εντάξει. Εγώ σου λέω ένα, ένα χαρακτηριστικό που έχει. Η ακτινογραφία ενός ποδοσφαιριστή. Σωστά μιλάς. Έτσι. Σωστά μιλάς. Εγώ σου λέω ένα χαρακτηριστικό που έχει. Ναι. Να μην σου το πω. Το παιδί ξέρει μπάλα. Και δεν μου λέει τίποτα αυτό. Ο Μάκ ξέρει μπάλα. Ναι. Γκολ κάνει. Όχι. Όχι. Δεν έχει άδεια. Ο Σαλμπικίδης ξέρει μπάλα. Όχι. Κάνει γκολ.
Άρα, άστο. Ρε φίλε, για άλλο λόγο το θέτουμε. Όχι, τι θέτουμε. Απλό είναι το θέμα. Τι θέτουμε. Γιατί πολύ απλά. Ναι. Όταν ένα center for γνωρίζει και ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι ακόμα καλύτερα. Ναι, σωστό αυτό. Είναι ακόμα καλύτερο. Ναι. Είναι ένα προσόν το οποίο χρειάζεται. Βέβαια, αυτό μπορεί στι 7 φάσει να κάνει ένα γκολ. Και ο Κλάου στι 3 που δεν ξέρει να κάνει ένα. Λοιπόν. Ναι. Για την ομάδα τη καρδιά στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό το οποίο θέλω να συζητήσουμε. Τον πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Είναι. Είναι ένα θέμα. Εμείς δεν χρειάζεται το συζητήσουμε. Ποιος θα το μας συζητήσει. 5 λεπτά. Ο κόσμος. Ναι. Τι είναι αυτό, ρε. Τέλος ο Δημήτρης Αλπικίδης. Μάλιστα. Δεν ξέρω ποιος το έκανε. Ναι. Συγχαρητήρια σε αυτό που επέλεξε. Τι έκανε τα συγχαρητήρια, τι έκανε. Συγχαρητήρια σε αυτό που επέλεξε τη φωτογραφία. Ποια φωτογραφία. Το Μήτροκλου να σκουπίζει τα πόδια του Αλπικίδη. Είναι από το Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ναι. Ποιος την έβαλε τη φωτογραφία. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Στην εφημερίδα δικιά μας. Μπράβο. Σε ποια θα ήταν η μαγιά. Τι. Να το έλεγα κι άλλη. Όχι. Την ώρα που η Θύρα 4 έβριζε τη μάνα του Σαλμπηγίδη, ναι. Την άλλη μέρα να βάζουμε τη φωτογραφία με τον Μήτρογλου να τους κάνει, για να του τη σπάσουμε. Το κάνει, άστα. Υπάρχουν... Τα σάπια, ρε, άστα. Ξέρει τι μου θυμίζει αυτή η φωτογραφία, ξέρει τι μου θυμίζει. Είναι ένα κοπρόσκυλο, να πούμε, στη γειτονιά, το οποίο να πούμε έχει παρεξηγηθεί με όλου, έχει μαλώσει με όλου, έχει κάνει και τα, δεν το χωνεύει κανένα. Mm-hmm. Ψοφάει, να πούμε, και πάει στη γειτονιά, άλλο και κλαίει και λέει κρίμα κτλ. Αυτό μου θυμίζει αυτή η φωτογραφία. Υποκρισία είναι. Υπάρχει στη ζωή μα. Να σου το πω έτσι πολύ χοντρά. Να σου το πω πολύ χοντρά. Αυτή η φωτογραφία είναι μεγάλη φωτογραφία. Είναι όμως. Φωτογραφία ζωής. Είναι όμως. Εγώ, ας πούμε, αν μου πεις βγάλε πρωτοσέλιδο, θα μου πεις εγώ αν έβγαζα πρωτοσέλιδο, μπορεί να μην πουλούσαμε ούτε ένα φίλο. Μπορεί να ξέσχιζε. Εγώ λέω δεν πουλούσαμε ούτε ένα μπορεί φίλο. Μπορεί και να ξέσχιζε. Εγώ λέω για μένα δεν πουλούσατε ένα φίλο. Γιατί εγώ δεν είμαι εφημεριδάς. Δεν είμαι του γραπτού λόγου. Δεν είμαι καλός. Εγώ λοιπόν τη μέρα που θα έπαιζε ο Σαλπικίδης στην Τούμπα. Όταν θα έπαιζε ο Σαλπικίδης στην Τούμπα και τον έβριζε όλη η θύρα 4, την άλλη μέρα θα έβαζε αυτή τη φωτογραφία. Και φυσικά θα περίμενα την άλλη μέρα το πρωί να δω τι πούλησα. Να σου καίνε τα τυπογραφία. Τι πούλησα. Αν πούλαγα 10 φύλλα θα έλεγα είμαι βλάξ. Αν πούλαγα 10.000 φύλλα και με βρίζανε θα έλεγα είμαι μάγκα. Το κατάλαβε ο Εκόκκινε. Τώρα αυτό εδώ, τα ειρωνικά. Και πρέπει να τον τιμήσουμε το Σαλπικίδη. Αυτά. Γιατί χαλάστε. Άστα ρε τα σάπια. Άστα να τη χαλάσουμε. Χαλάσω. Όχι, δεν θέλω. Αυτά εδώ που ακούω. Εσύ όχι από χαλά. Σένα, δεν στο λέω για σένα. Δεν το λέω για σένα. Ακούω από όλο τον κόσμο. Και πρέπει να τον τιμήσουμε. Και σεβασμό. Όχι. Και άντε ρε καλά. Θέλω. Άμα ήσασταν μάγκε και είχατε παντελόνια. Όταν το βρίζανε το Σαλπικίδη, να βγαίνατε και να λέγατε είναι τρίτο σκόρερ του ΠΑΟΚ και σκάσε θύρα 4. Πού να βγείτε όμως κότες να μιλήσετε. Τώρα που έφυγε, σεβασμό στο Δημήτρη, τρίτο σχόρερ του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ σάκι από μικρό ο Δημήτρη. Και τι καλό οικογενειάρχη ο Δημήτρη. Και την καλή κυρία και η κόρη τη. Άντε ρε φίλε. Απλή ερώτηση. Τα πετσά. Σαν πια αμίξε. Είμαστε το γήπεδο Τύρα 5, εγώ και εσύ. Στην Τούμπα. Ναι, και. Δύο ΠΑΟΞΙΔΕ οι οποίοι βλέπουμε το παιχνίδι. Εδώ ρε δίνανε τον τυφλό για το Σαλπικίδη. Να τελειώσω. Καταλαβαίνω. Να τελειώσω. Και θέλω εγώ σαν ζυφιόκο που να κάνω το μάγκα και να σου πω σκάστε ρε. Θα με αφήσει, θα μου πει κάτσε κάτω ρε κοροϊδό, μην φάμε ξύλο. Τι να σε πω. Θέλω εγώ να του φωνάξω να μην το βρίζουν. Ποιον. Θα με τραβήξει κάτω να μην μιλήσω να μην φάμε ξύλο, ναι ή όχι. Γιατί να φάμε ξύλο. Την ώρα που η θύρα 4 βρίζει ο Σαλπικίδη. Ναι. Τα 100 άτομα δεν έχει σημασία. Να πάει θύρα 5 3.000 άτομα και να πει δεν με απαντά. Και θέλω εγώ να σηκωθώ να διαμαρτυρηθώ. Ναι. Θα με αφήσει, θα με κρατήσει κάτω. Θα σε πω κάτσε κάτω. Γιατί? Για το πιο πιθανό να φάω ξύλο. Να σε ορμήξουν 10 και άλλοι που θα κάνουν τι κότε. Γι' αυτό. Όπω κάνανε τι κότε, πήγανε 3 μεθυσμένοι, δίνανε ένα τυφλό και άλλοι κοιτούσαν. Τέτοια παλικάρια. Λοιπόν, ναι. Εφόσον λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνο. Ποιο κίνδυνο τρέχει. Τότε λοιπόν, άμα φοβάσαι τον κίνδυνο, όταν φύγει ο Σαλπικίδη, ρε κότε. Εσεί οι οποίοι γράφετε καλά λόγια για τον Σαλπικίδη τώρα, είστε κότε με λυρί. Και μεγαλύτερη κότα με λυρί είσαι εσύ. Και τι καλή φωτογραφία και τι καλή κυρία και η κόρη τη και τι καλό αυτό και ο Μήτρογλου. Γυαλίζει τα παπούτσια. Να τα έλεγε τότε, ρε. Γραμμένα είναι. Γραμμένα. Έχω πει ποδοσφαιριστή ο οποίο φοράει τη φανέλα μια ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Δεν δικαιούται ο κόσμο να τη βρίζει. Σοβαρά μιλά. Και ένα πρόεδρο που είναι σε μια ομάδα πρέπει να το βρίζει. Και εσύ πήγε με τον καράδαλι το. Με τα μάξια το φάτε. Άστερε τη θεωρία σε μένα τη Χριστομάθεια. Σε μένα ρε, δεν κάνετε Χριστομάθεια. Εμεί εκθρονίσαμε. Τι δεν εκθρονίσατε. Γιατί να τον εκθρονίσετε. Επειδή δεν σα τάιζε. Τον εκθρονίσατε. Από ποιον ταϊζόμουν εγώ. Δεν λέω για σένα, ρε, σε βλάκα, ρε. Ο Τίμιος λέγεται βλάκα. Ναι, 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 ναι. Έχετε μπερδέψει. Ενώ όταν ήρθε ο Μητυλινέος και οποίος... τάιζε 40 νοματέως, ήταν καλός. Και χρέωσε τον Ηρακλή. Γιατί δεν τον κάναμε κριτική τον Μητυλινέο. Τι να κάνετε, ρε. Τα πρώτα 3-4 χρόνια κακά σας κάνατε. Σας κοιτούσε ο Μητυλινέος σαν τον Γιάνκο Δράκο και ζώσασταν απάνω σας. Τι να σου πω. Μήπως μιλάτε για τον εαυτό σου. Κάτι σου είπα θα κάνουμε στα διαλύματα και στην κοπανάσαι.
Άντε βγαλάκ. Καταλάβεις γιατί την περνάμε τώρα. Άντε βγαλάκ. Τι ωραία περνάμε στην εξοχή. Μπράβο ρε 2-12, το βρήκες. Ποιον παίκτη πήρε ο ΠΑΟΚ από την Αταλάντα πριν ακουστεί αυτό το όνομα. Άντε να δω. Ποιοι θυμάστε. Δεν πιστεύω ότι το έχουμε γραμμένο πουθενά μέσα. Λοιπόν. Ναι ρε Αλέξανδρε, και εσύ το βρήκες. Αλφα μη 3 κενό. Εθνική ονοματεπώνυμο στο 54-3-44 για το ταξίδι στο Ζάγκρεπ. Αλφα μη 1 κενό. Σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Αν το αυτοκίνητό σου περνά εκταίο, παίρνω από την Οτέκο και θα βγεις κερδισμένος. Θα σου κάνουν σίγουρα έλεγχο, θα σου χαρίσουν δώρα αξίας άνω των 20 ευρώ. Περνάς τέως στην Οτέκο και βγαίνεις κερδισμένος εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Οτέκο στη Θεσσαλονίκη, Αγία Ανασία 13 στην Πηλαία, δίπλα στο Mediterranean Cosmos και το Magic Park. Απαραίτητο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. If you're gonna save the day, and you hear what I say, I feel your touch and kiss was not enough. And if you believe in me, don't think. Λοιπόν, εδώ είμαστε 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε εδώ τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό, ή δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Αλφα μη 1 κενό σινεμά, ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Αλφα μη 3 κενό. Θέατρο, είδες. Εθνική ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Αυτό το βρήκε ο 212. Οι υπόλοιποι δεν το έχουν βρει. Ποιο είχε έρθει από την Αταλάντα, μην το πει. Εντάξει, δεν είχε τίποτα. Καλή περίπτωση ήταν όμως. Καλή περίπτωση. Δεν είναι τίποτα δύσκολο σαν quiz, αυτό λέω. Εντάξει. Quiz να δούμε πόσο διαβασμένου φίλου έχουν. Θα μπει στο ίντερνετ, θα το βρει. Εντάξει. Αυτά θα ήταν αξία που θα. Αληθεύει, λέει, ότι το Ολυμπιακό, το Λεβαδιακό Ολυμπιακό θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Γιατί άμα γίνει εσύ χάρη στο. Στην Λεβαδιά. Εγώ με τον κόκκινο τώρα που μιλούσαμε για το Λεβαδιακό Ολυμπιακό. Εμεί θα το παίξουμε σκορ, παιδιά. 0-3. 0-3 Λεβαδιακό Ολυμπιακό. Τώρα που λείπει και ο παλιόφιλος, θα βρούμε άλλη ιστορία. Πρέπει κάτι να γίνει. Παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, επιμένω στο θέμα Σαλπιγκύρη τώρα που τελείωσε. Και γίνομαι σαφής. Επειδή ακούω όντως φωνές συμπάθειας και διαβάζω πράγματα συμπάθειας για το Δημήτρη Σαλπιγκύρη. Από ποιο ένα μωρέ διαβάζεις? Από όλο τον κόσμο. Από τις κότες. Από όλο τον κόσμο. Οι κότες είναι αυτοί. Λοιπόν, θέλω να πω. Τώρα που έφυγε, μιλάνε. Οι κότες είναι. Όλοι. Έχω. Άκουμε ένα. Κότες είναι όλοι. Έχω φίλους γνωστούς. Ναι. Οι οποίοι όχι απλά τον βρίζουν, τον έχουν ξεσκίσει. Ναι, και τώρα τι, αλλάξαν γνώμη. Έχω μια γνώμη. Τι, εσύ. Ναι. Ναι. Την οποία δεν την αλλάζω. Ότι όταν έχεις ένα ποδοσφαιριστή στην ομάδα σου. Ναι, ναι. Και φοράει τη φανέλα της ομάδας σου, από τη στιγμή που δεν. Δεν τα παίρνει, ρε φίλε. Δεν είναι λαμόγιο. Δεν μπορεί να το βρίζεις. Παίζει για την ομάδα σου εκείνη την ώρα. Ρε εσύ, μπορεί να. Μην ασχολείσαι, ρε κόκκινε. Ασχολούμαι. Όλοι αυτοί οι οποίοι βρίζουν τον Σαλπιγκίδη είναι επειδή του έκλασε στο αεροδρόμιο και πήγε από την πίσω πόρτα. Επειδή εδώ στη Θεσσαλονίκη έχετε ανεβάσει πολύ του οργανωμένου οπαδού ψηλά, ή επειδή νομίζετε ότι θα πουλήσετε είτε φίλε είτε ακροματικότητα είτε του φοβάστε, έχετε αυτή την. Να κάνετε θεού του οπαδού. Οι κατάντια των ομάδων λοιπόν κατάντησαν οι ομάδε έτσι και από αυτό, ρε, το γεγονό. Ερώτηση. Τώρα. Επειδή πήγε από την πίσω πόρτα και τα λοιπά. Οι οπαδοί λοιπόν, οι οποίοι κάναν 35.000 διαρκείας για το Ζαγοράκι και το Βιολίδι, έπρεπε να μάθουν ότι τα λεφτά που πήρε ο Ζαγοράκης τα πήρε από το Σαλπιγκίδη για να μείνει στον ΠΑΟΚ, για να πληρωθεί. Τον παραγκάλαγε. Ρε Δημητράκη, πάνε και τα λοιπά. Τώρα, αν ο γούμενος, ο κολλητός του Βενιζέλου, ο Πασόκος ο γούμενος, τα λεφτά τα έβαγε σουβλάκια και σουτσουκάκια, δε φταίει ο Σαλπιγκίδης. Το κατάλαβες το έργο. Το ζητούμενο είναι ότι τους έκλασε στην πίσω. Το βρίζουν γιατί έφυγε από την πίσω πόρτα. Και ότι η οπαδική τους, ας πούμε, τσαλακώθηκε. Υπάρχει εκδοχή αυτών. Ρε εσύ, ακούσεις, λέω. Όπου ισχύει. Τσαλακώθηκε η οπαδική τους ιδιότητα. Υπάρχει και η άλλη εκδοχή. Άντε, που λέει ότι. Τσαλακώθηκε η οπαδική τους ιδιότητα. Ίδιον δικό σου είναι, όχι δικό μου. Τι να μην αφήνω τον άλλο να μιλάει. Τι να μιλάει, κάνουμε το άσπρο μαύρο, δεν κάνουμε. Υπάρχει και η εκδοχή που λέει ότι έφυγε για να σωθεί οικονομικά ο τότε πρόεδρος του ΠΑΟΚ.
Ποιος έφυγε? Για να σωθεί οικονομικά ο τότε πρόεδρος του ΠΑΟΚ με την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τι έκανε, συνεννοήθηκε ο Σαλπικής με τον Γούμενο να πάρει τα λεφτά ο Γούμενος και να τα φάει στο Μεταγραφή σουλάκια. Ήταν. Λοιπόν, ποιος πληρώθηκε? Δεν τον παρακάλαγε ο Ζαγοράκης. Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ λεφτά. Ποιος πήρε? Δεν πήρε λεφτά ο ΠΑΟΚ. Πληρώσε τους παίκτες, τον Ζαγοράκη που τον κάνανε Θεό. Ωραία. Τι του βρίζει τον Σαλπικίδη? Γιατί δεν είναι λάθος να το βρίζουν. Τι δεν είναι λάθος? Ό,τι θέλουν κάνουν. Την κοπάνισε ή τον πουλήσανε? Την κοπάνισε ή τον πουλήσανε? Εγώ λέω τον πουλήσανε. Εγώ λέω ότι το πουλήσανε. Ναι. Τα πάντα πουλούνται και τα πάντα αγοράζουν. Ναι. Ο κόσμος το λέει. Βάρεσε το πέναλτι, λέει, γιατί βάρεσε το. Αυτό πέναλτι ήταν βλακεία που πήγε και πήρε. Όταν τους έκανε το δάκτυλο ορφανός το 81 και τον πήρανε μετά τον καναπρό, δεν τους πείραξε, τους πείραξε τον πέναλτι. Αλλά το θέμα μου εμένα δεν είναι αυτή. Το θέμα μου είναι όλοι εσείς. Ένα λάθος έκανε. Το θέμα μου το είχε... σουτ. Το σουτ ήταν λάθος. Το σουτ ήταν λάθος. Ναι. Το σουτ ήταν λάθος. Σώπα. Ναι. Ναι. Είσαι ο ρόλος σου είναι να παίζεις μπάλα. Ναι. Όχι, ούτε να μιλάς, ούτε να κάνεις υποδείξεις στον κόσμο. Το σουτ. Το σουτ ήταν λάθος. Σε αυτό συμφωνώ. Ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Ναι. Όπως συμφωνώ στο ότι ματώσανε κάποιοι κάναν χιλιόμετρα για να το χαλάσει τη μεταγραφή. Ναι. Αλλά όταν τον έχει πουλήσει ο πρόεδρος, τι να σε κάνει, ρε μάγκα? Τι θες με το μικρόφωνο? Λίγο πιο ψηλά για να βγαίνει η φωνή σου καλά. Θέλει πιο ψηλά, αυτά τα μικρόφωνα θέλουν εδώ για να βγαίνει καλά. Και πού είναι, και τι είμαι, εγώ τεχνικός είμαι? Στο είπα τελείως. Εντάξει, ψηλά, χαμηλά, τι είμαι, εγώ σκηνοθέτης είμαι. Άμα είμαι σκηνοθέτης, φτιάξαμε. Δεν πήγαινα το Σάββατο κάτω να βρω το σκηνοθέτη. Το βρήκε, θα σου κάνει τι θέλουμε άνθρωπο τώρα, παρακάτω. Εμένα σε καλύπτει αυτό. Όχι, ναι, το δεύτερο. Το άλλο όμως που. Το δεύτερο. Άλλο σε θυμώνω γιατί δίκιο. Δεν έχω θέμα με το ποιοι βρίζουν του Αλμπικίδη. Με αυτού οι οποίοι το γράφουν καλά τώρα. Εγώ θυμώνω με αυτού που γράφουν καλά λόγια του Αλμπικίδη. Είναι σαλιάριδε. Συμφωνώ. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, και επίση. Τι θε, ρε, πάνω κάτω το μικρό. Πάνω ή κάτω τον έχω, ρε. Πού στο διάλογο, στη μύτη. Σιγά μα το βάλει και στο στόμα. Παρακάτω, λέει. Άντε, γιατί το American Bar το έχουμε κάνει εδώ μέσα. Λοιπόν, το πρόβλημα ξέρει ποιο είναι. Ο οπαδό πιστεύει ότι έχει περισσότερα δικαιώματα από τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή είναι πιο παοξής από τον ποδοσφαιριστή. Εσείς τους θα δώσατε αυτά τα δικαιώματα. Με τις εκπομπές που τους δίνατε, με τις εκπομπές. Αυτός ο πληθυντικός που βάζει και εμένα μέσα, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Εγώ ήμουν εναντίον. Εσείς τους. Καλά, εσείς το άρεσε. Εσείς τους δώσατε αέρα. Και φτάσανε εδώ και κάνουν κουμάντο στις ομάδες και τις ρίχνουν. Εγώ δεν έχω μουστάκι, μουσί έχω φίλε. Α, μουσί είσαι, εσύ δεν έχεις μουστάκι. Μπερδεύεσαι. Ναι, εσύ δεν έχεις μουστάκι. Εγώ δεν έχω μουστάκι. Δεν έχει μουστάκι, όλα τα πλακώνουν οι Ηρακλειδείς. Τα παιδιά στην Ξάδη κάνεις την κότα κι εσύ. Δεν έχει μουστάκι, εσύ και εσύ μουσί. Όπως είδες. Όπως είδες. Όπως είδες, ναι. Επικοινώνησα με την αστική, ναι, αστυνομική αστυνομία. Για μένα δεν υπάρχει αστυνομία Ξάδης. Δεν υπάρχει. Είμαι ο πρώτος που απαιτεί εδώ και χρόνια. Γιάννη, είσαι μάρτυρας. Φωνάζω να μπουν κάμερες και ηλεκτρονικά σύστημα στα γήπεδα. Μπορεί να κάνει κανένας μαγκές με τα μάτια μου. Με λόγια. Τα μάτια μου. Με λόγια μαγκές. Τα μάτια μου τη βλέπουν και εμένα η αστυνομία. Και οι δικαστές δεν με ενδιαφέρουν. Τα μάτια μου τη βλέπουν. Οι κάμερες. Αφού ας τις κάμερες. Χτυπήσατε άμαχο πληθυσμό και το έκανες μόκο. Μούση έχεις, μουστάκι έχεις, φαλάκρα έχεις, φαβορίτες έχεις. Δεν με νοιάζει, ρε. Στην Κρήτη πήγε ένα παλικάρι και φέγανε έναν άλλο μέσα σε μια καφετέρια. Έχουν βεντέταλη. Ναι. Υπήρχε η κάμερα, τον έγραψε. Ναι. Ό,τι και να με πεις. Ναι. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι τον πήγε και τον έφαγε λάχανο. Ναι. Όταν θα υπάρχουν στοιχεία, ναι, ούτε παραπληροφόρηση μπορεί να υπάρχει. Όπως θάψατε και το πούλμα της Ξάνθης που το βάρεσαν οι παοξίδες έξω από την καβάλα. Το μάθαμε τώρα. Α, το μάθατε τώρα, μόκο το κάνατε όμως. Άμα βάρουσαν το πούλμα του ΠΑΟΚ, να δούμε τι θα γράφατε και τι θα λέγατε. Άμα βάρεσαν το εσύ πούλμα. Τώρα τι το πήρες, το πούλμα του. Όχι, ρε, είστε δημοσιογράφοι, πήγατε στις σχολές. Και κάνατε μάθημα με τους γραμματάκιδες. Στην μου δεν είχαν σχολές. Άντε τώρα. Θυμηθήκατε ότι ο Σαλπικίδης είναι καλός παίκτης όταν έφυγε στα 34. Α, παρατήστε με ίσχο. Όχι, ρε φίλε. Εγώ έχεις τα παιδιά μου τα γέρικα άλογα τα σκοτώνουν. Α, τα σκοτώνουν τα γέρικα άλογα. Αυτό θυμώνω. Έχει Σαλπικίδης και γυαλίζει τα παπούτσια και αυτό. Άντε, πάντα κάτω. Έχουμε και άλλα θέματα. Δεν θα κάνουμε με τον Σαλπικίδη. Τελείωνε. Πάμε κι αλλού. Άντε. Πάμε κι αλλού. Πάμε κι αλλού. Μα έχει πρίξει με τον Σαλπικίδη. Τέλος. Σκεπτικό της απόφασης για τον Άρη. Δεν υπάρχει απόφαση για τον Άρη. Τώρα θυμήθηκε ο Μαλάτος. Τώρα θυμήθηκε ο Μαλάτος να πει ότι εδώ είναι Ελλάδα. Όταν έβγαινε εδώ και έκανε τον κήρυκα της νομικής. Το σκεπτικό της απόφασης το διάβασες? Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κάνω ρεπορτάζ και ξέρω ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει τον Άρη. Τώρα απόφαση, δικαστές, δικαστήρια, εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Το κατάλαβες το έργο. Εγώ είμαι Έλληνας. Ναι. Εγώ είμαι Έλληνας. Ξέρω ότι στην Ελλάδα λειτουργούν τα πράγματα με τον ισχυρό. Ο ισχυρός δεν γουστάρει τον Άρη. Τώρα ψάξε, βρες τους νόμους, τις ερμηνείες. Εσύ προσπαθείς, ναι, να μειώσεις, ναι, την άνοδο του Ηρακλή. Τι αυτό πάλι. Ο Ηρακλής τα είχε καλά με τον Ολυμπιακό και ανέβηκε. Τι ανέβηκε ο Ηρακλής? Τα είχε καλά με τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω δεν τα έχει καλά. Ούτε τα είχε ούτε τα έχει. Καθόλου καλά δεν τα έχει με τον Ολυμπιακό. Τι σχέση έχει ο Ηρακλής με τον Άρη? Θα σου πω. Ναι. Εσύ λες ότι κουμάντο στο ποδόσφαιρο κάνει ο Ολυμπιακός. Και όχι εσύ, όλος ο κόσμος. Ποιος κάνει, ο ΠΑΟΚ? Λοιπόν, κάνει κουμάντο. Ναι. Ο Ηρακλής πώς ανέβηκε
αφού δεν προσκύνησε, δεν φίλησε δαχτυλίδι. Ρώτα το φίλο του Παπαθανασάκη. Το φίλο του Παπαθανασάκη. Ναι. Κάτω στον Πειραιά. Τα ματάκια μου βλέπω. Άκουδο. Ρώτα το φίλο του Παπαθανασάκη. Τα ματάκια μου. Ακούω εμένα που σου μιλάω. Ναι. Θα ακούσει εμένα που σου μιλάω. Ναι. Να ρωτήσεις εσύ εξηγιατή και που βγήκες μόνος σου, ναι, τον Πυρούνια πώς ανέβηκε. Ο Κοστούλας. Πράσι τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας. Ρώτα τον Παπαθανασάκη. Ο Κοστούλας. Ρώτα τον Παπαθανασάκη. Ας τον Ηράκλη. Όχι, όχι. Γιατί κάποιος θα πει Ηράκλη, σε πείτε σ' άλλες. Ρώτα τον Παπαθανασάκη τι σχέση έχει με το Μαρινάκι, αν είναι καλές και τι στο εξωτερικό τι σχέση είχανε. Και ρώτα και τον Πυρούνια πώς ανέβηκε ο Ηράκλης. Μη με το πες εμένα παρθένα. Εσύ πες μου ότι ανέβηκε διαφορετικά. Μη με το πες εμένα παρθένα. Δηλαδή, κουμάντο Πυρούνια σκαριά. Δεν είδες αγωνιστικά πράγματα. Βεβαίως είδα αγωνιστικά πράγματα. Αν έβλεπα μια ομάδα η οποία. Καμιά διαιτησία εγώ να σε παίζει ανάποδα. Ούτε καμιά υπέρ. Λοιπόν. Δηλαδή το 50-50. Πολλά υπέρ είχε ο Ηρακλής. Τι λες, ρε. Πολλά υπέρ είχε ο Ηρακλής. Αφού δεν είναι στην Άρισα 0-1, ναι, όταν κυνηγούσατε το Θεοδωρίδη τότε στο 2-3 και τον Καρκαμάνη, ναι, να κυνηγούσατε και τον Περόνε στο 2-3. Εντάξει. Στο 0-1. Να μην κάνετε μόνο. Πώς το λέμε. Εσύ ήσουν εκεί. Ορίστε. Εγώ ήμουν εκεί. Πού, σε ποιο μάτι. Τα είδε στα λαϊκά δικαστήρια. Ποια λαϊκά, πού, πού. Ήταν έτοιμη για παρέτηση, υποδιάλυση η ομάδα. Ποιο, για ποιο μάτι. Στην κόψη του Ξηραφιού. Μετά του Λάρισα Ηρακλής 0-1. Ναι. Και δεν μετά... μπορεί να φανταστεί τι έγινε. Ηρακλής Λάρισα 0-1. Ξέρεις τι επικράτησε. Τι επικράτησε. Επικράτησε λογική ότι δεν θα διαλύσουμε τα πάντα, ναι, για ένα κακό αποτέλεσμα μια χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Όταν βαρούσε ο Σάκης Αναστασιάδης στα πέναλτι με τον Θεοδωρίδη. Ο Σάκης δεν έχασε ένα. Ναι. Έχασε τρία. Είδα πώς το έχασε με τον Δοξάκη. Πρώτα έχασε Δοξάκη, τρία. 90 κιλά άνθρωπο να γυρίσει από τη μια μεριά στην ακριβώς. Άλλη. Έχει, ναι, δίκιο. Ναι. Συμφωνώ. Από τη μια γωνιά 90 κιλά. Και μετά πρόλαβε και πέσε από την άλλη. Δεν το έκανε και με τον Μιχάηλ αυτό στη Λάρισα. Δεν το έκανε όταν πήρε το πρωτάθλημα η Λάρισα. Τότε κυνηγούσατε τον Θεοδωρίδη. Εκεί είμαστε. Στον Περόνε, Ραπτόπουλο, εγώ ήμουν είστε εκεί. Φίλοι με τον Παπαθανασάκη. Άστερης. Ποιος είναι φίλος. Είστε κολλητή με τον Παπαθανασάκη. Ούτε κουβέντα δεν έχουμε ανταλλάξει. Τα ελληνικά μου. Τα ελληνικά. Είπες είστε. Ναι. Γιατί με βάζεις σε μια φαρέτρα και λέω ότι. Δεν κάνεις καλά αυτό. Λες ότι ο Ηρακλής θα ανέβει και. Μάλλον την αξία του. Εγώ το Παπαθανασάκη. Τον Πυρούνια ρώτα πώς ανέβηκες. Τον Πυρούνια ρώτα πώς ανέβηκες. Άστερης. Ανέβηκε δηλαδή με βίσμα. Τι έκανε, με γιατί είχε ο Ολυμπιακός εναντίον του Ηρακλή τίποτα, είχε καμιά διαιτησία, έκανε αυτό. Γιατί έπεσε ο Ηρακλής. Το ίδιο με τον Άρη. Γιατί έπεσε. Είχε ο Ηρακλής πέρσι. Γιατί έπεσε. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Γιατί έπεσε ο Ηρακλής. Ναι. Για τα 500 χιλιάρικα που λένε ότι πήρε ο δικό σου από, το, από την Τρίπολη. Έτσι, γι' αυτό έπεσε ο Ηρακλής. Ποιο δικό σου, αυτό με την Πόρσε. Ποιο δικό σου. Αυτό που ήρθε εδώ και δεν μίλαγε. Ποιο είναι δικό σου. Α, στάρε κόκκινε, πάω έξω. Άκου τώρα κουβέντα. Δηλαδή απίστευτο. Με κάνεις να στείλω κι άλλο μήνυμα, κόκκινε. Μαθήματα συμπεριφορά για το Σάλπι δεν γίνεται να κάνει άνθρωπος που ξέρει το Θοδωρίδη και σε, που σε είχε καθαρό. Η κριτική και η αντιπολίτευση είναι θεμητή. Αν εσύ πιστεύεις ότι έχεις το δικαίωμα να απογορεύσει εμένα, να κάνω κριτική στον οποιοδήποτε Θοδωρίδη ή στον οποιοδήποτε παράγοντα, τότε μπερδεύεσαι. Όχι, εσένα φίλο απαντάω. Λέει, με κάνει να στείλω μαθήματα συμπεριφορά για το Σάλπι. Δεν γίνεται να κάνει άνθρωπο που ξέρει το Θοδωρίδη που σε είχε καθαρό. Βεβαίως. Εμένα Θοδωρίδη, φίλε, όταν έφυγε από τον Ηράκλη. Ναι. Εντάξει, και ναι, το λέω τώρα που έφυγε από τον κόσμο, με τίμησε. Πώς? Με το λόγο του. Τι σε τίμησε, είναι μουσικό παραγωγό, έλεγε. Για να με πικάρει. Και εγώ τον έλεγα ότι είναι ο μικρότερο παράγοντα που πέρασε ποτέ. Ναι, και ήταν μεγάλο ο Σπανουδάκης. Που πλήρωνε. Ο αστείο. Ο αστείο. Κάτι συνδέσμους του Ηρακλή παλιούς, καλά που ήρθε η Φύρα 10 και τους έδιωξε. Κάτι παντρευόντουσαν κάτι οι πρόεδροι εκεί και τους έκανε τα έξοδα. Να έχεις υπόψη. Και τι μπορώ να κάνω εγώ. Οι λαμογές υπάρχουν. Ας το κόκκινε. Σε μένα μάθημα δεν κάνετε. Σας ξέρω και από την πρώτη φορά. Ένας ο οποίος είναι καθαρός. Και θα σου πω εγώ τι διαιτησία έχει ο Άρης ενάντια με τον Πασεραϊκό και τι διαιτησία έχει ο Ηρακλής ενάντια των άλλων ομάδων φέτος. Δηλαδή ήταν θέμα διαιτησίας. Όχι, είχε και ομάδα. Και ο Άρης είχε ομάδα. Καλύτερα από τον Πασεραϊκό. Είχε φέτος καλύτερα. Αλλά μη με αναγκάζει να πω πράγματα που δεν πρέπει. Μόνο είπεστε, ναι, ότι δεν είχε τη δυνατότητα, την ικανότητα μάλλον, ναι, ο Άρης, ναι, να αγοράζει 10 παιχνίδια. Ναι. 10 παιχνίδια ήταν το πρόβλημα. Α, τι ήταν. Μήπως αυτές τις δουλειές γίνονται από την αρχή. Α, από την αρχή γίνονται αυτές τις δουλειές. Δηλαδή η δόξα δράμας, τον αδιάφορο Άρη. Ερώτηση. Στάσου λίγο, ρε. Με αριανό προπονητή τον κέρδισε. Και κάνω φιλικά. Εσύ είπες ότι αν ήταν γιος θα τον έδερε. Συγγνώμη, ρε. Αν ήταν γιος μου. Θα τον έδερε. Εγώ αν ήμουν προπονητής της δόξας. Θα έδωκε σου λόγω τον μητέρα. Αν ήμουν εγώ προπονητής της δόξας και έπαιζα δόξα Άρης. Ήμουν αδιάφορος και κέρδιζα τον Άρη, εμένα ο πατέρας μου θα με πλάκωνε. Και καλά ο Πατζιαράς το δικό του δεν τον πλάκωνε. Και καλά θα έκανε. Εμένα θα με πλάκωνε. Γιατί δεν μπορούσα να τα βγάλω. Άλλη σχέση του Γιώργου με τον Αντρέα και άλλη σχέση του δικής μου. Εμένα θα ερχόταν στο σπίτι μου, τραβούσε κάτι πουνιές και δάβευε. Εύκολα. Πανεύκολα. Οριζόντιο θα σε είχε. Να μην σου πω θα σε κρέμα για τον μπαλκόνι κάνα μήνα. Οπότε άσε τις ιστορίες. Δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε. Μην μου κάνεις τώρα τον Ηρακλή Άγια
αυτή ο Τέα και τα λοιπά. Μια χαρά το μετασύστημα. Κόλος άκλαστος δεν υπάρχει. Άντε, στο 8.000. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Ηρακλής. Αλλά δεν είχε υπέρ του. Κανα πόλεμο. Δεν είχε υπέρ του. Μια χαρά είχε υπέρ του. Ρε φίλε, πολλές μεγαλύτερο διετησίες. Πόλεμο πολλές από το να σε διαλύσουν. Πολλές διαιτησίες φέτος καλέσει ο Ηρακλής. Δεν είδε ένα παιχνίδι. Πολλά ματσίδια. Όχι, δεν είδε. Και στο Βόλο είδε. Δεν είδε Ηρακλήτη. Δεν είδε, δεν είσαι εντάξει. Γιατί μια άλλη σιγά μη δεν τον Ηρακλή. Και τώρα λε πολλά. Δεν είχε ευνοϊκέ. Δεν είχε ευνοϊκέ. Θα είσαι εντάξει. Εδώ είναι το ζητούμενο γιατί. Την ομάδα της καρδιάς σου, μιλάμε στις δικιά μου καρδιάς σου γυρίζεις. Ναι. Ο Άρης ανεβαίνει τώρα, ναι ή όχι. Μη βαράς. Θα γίνω τώρα, θα δείξω ντούρασελ τώρα. Μη βαράς. Και θα αρχίσω να βαράω. Μη βαράς, μη βαράς. Ο Άρης ανεβαίνει, ρε, με πιάνουν αριανάκι και με ρωτάνε, Γρηγόρη γίνεται τίποτα. Εσένα ρωτάνε. Γιατί δεν κατάλαβα. Ωραία πηγή πήγα να βρουν. Κάρκα. Είπανε Γρηγόρη, λέει, το βιάσανε οι Αριανοί. Θα ανεβούμε. Συνέχεια. Εμείς πριν δύο μήνες τους είπαμε ότι θα έρθει ο καλά. Πώς το λένε, ο Αρβανιτίδης ο γιος. Ναι. Θα πάρει τον Άρη. Και δεν πάρει εσένα. Αυτό που είπες δεν έγινε. Αφού ο Εραστέχνης, ο φίλος, ο αδερφός, ο κουμπάρος σου. Ο Εραστέχνης. Ο παλιός σου με το Τάσο Οικονόμη την έδωσε στον Κάλλα. Όταν έγινε και πάλι η εκλογική διαδικασία, έχασε. Αποδείχθηκε πιο ισχυρός ο Κάλλας. Την έδωσε στον Κάλλα. Το σώμα. Αυτοί που ψηφίσαν το σώμα. Λοιπόν, το σώμα. Ναι. Α τη δίνανε λοιπόν στον Αρβανιτίδη. Τώρα δεν μετράει. Τώρα δεν στρέχει. Α τη δίνανε λοιπόν στον Αρβανιτίδη να φέρει και το Λαναρί και να έχουμε τα 3-0 και να ανέβει ο Άρης. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού αυτοί ψηφίσαν, εγώ το προτιμάσαι. Εσύ τι προτιμάτε, κόκκινη. Όταν ανέβηκε ο Ηρακλής, τάξη να πούμε μία. Είπες τίποτα γιατί ανεβαίνει στα χαρτιά ο Ηρακλής. Όχι, είπα ότι αυτή δεν είναι αποκατάσταση οδικίας. Είναι μερική αποκατάσταση. Αμερική. Θέλεις να ανέβει δύο κατηγορίες απάνω. Εννοείται. Ναι. Τίποτα άλλο θέλεις να κάνει. Από την Τρίπολη λέει. Από την Τρίπολη σας τρυπήσανε και την κάνατε μόγκο. Κατάλαβες. Μακάρι κάποια στιγμή να μάθουμε. Σας τρύπησε μια πόλη με 40.000 κόσμο. Κατάλαβες τώρα. Κάτσε τώρα. Για ποια πόλη. Μιλάμε τώρα για Θεσσαλονίκη. Και οι άλλοι του τρύπησε ο Πανσεραϊκός και ανέβηκε. Και αυτή βγήκε δεύτερη. Κατάλαβες. Αυτό αναδεικνύει το πόσο κομπλεξική είναι η Θεσσαλονίκη. Αυτό αναδεικνύει την Οπαδούπολη που δώσατε στους οργανωμένους το κουμάντο να κάνουν τις συνθέσεις των ομάδων και τις αυτές και να ανεβάζουν τους προέδρους και να τους κατεβάζουν. Να κάνει σκιά, δεν μπορώ. Τι σκιά να σε κάνω, ρε. Κάτσε κάτω. Και κυρίες και κύριοι, έχουμε το σύνδεσμο τάδε, κυρίες και κύριοι, και να φάτε και τα πάρτε τον άλλο σύνδεσμο. Κυρίες και κύριοι, άντε τώρα. Τελειώσαμε. Τι θες να σου πω τώρα. Θες να σου πω τίποτα άλλο. Θες να σου πω το για τα Γιάννη να πάω, τι να σε πω. Τι να σε πω, τι θες να πω. Ότι δεν έχει κερδίσει τον Πανιόνιο εσύ, τι θες να σε πω. Τι να κερδίσει τον Πανιόνιο. Βάζει ένα στοίχημα ότι θα το κερδίσει. Τρία τραπέζια σου χρωστάω. Τρία. Είσαι ειλικρινής. Τι είσαι ειλικρινής. Τέσσερα. Αυτό δεν μετράει, αυτό ήταν του κόστο από την Καστοριά. Τέσσερα. Ποιο κόστο από την Καστοριά. Τέσσερα ήταν τραπέζι. Γιατί εσύ όταν μας κάνεις το τραπέζι, με δικά σου λεφτά μας το κάνεις. Εγώ σου έκανα να λέγω ποτέ. Όταν μου κάνεις τραπέζι, ναι. Σε ρώτησα γιατί τώρα είσαι γαϊδούρη. Ναι. Σε ρώτησα ποτέ αν το τραπέζι είναι αποχωρητικό. Δηλαδή, εσύ και... θα δώσεις τώρα για να καταλάβω. Δεν πειράζει που θα το γράψεις στην εφημερίδα. Θα δώσεις Ηρακλής Πανιόνιος Άσο. Σπαθεί τώρα. Ή θα το πεις 2-3 γκολ. Over και under και αυτά. Φίλε, θα δώσεις, εγώ θέλω να δώσεις. Θέλω να δώσεις άσο, χ διπλό. Έτσι θα έχω. Τι θα το δώσεις, άσο. Να σου ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις κάτι. Εδώ είναι μάρτυρες όλοι οι συνάδελφοι. Τι μάρτυρες είναι. Λοιπόν, καταρχήν γράφω τα απογνωστικά, χάνω δύο. Χάνω τον Παναθηναϊκό. Χάνω τον Παναθηναϊκό. Τον Ηρακλή με τον Πανιόνιο, παίρνει. Τι να τον παίξει. Τον Ηρακλή. Ναι. Επειδή ήταν περμιέρα. Περμιέρα. Και επειδή οφείλουμε να. Γράφω άντερ και 0-1. Για το αυτό, γιατί καλά κάνει. Έχω μάρτυρες πολύ κοντά. Τώρα τι θα γίνει. Αν θα το παίξετε 0-0-0-1. Τώρα. Όταν έγινε 0-1, λέω πάει θα κάνει. Άντε πάλι στο παρελθόν με πάει. Τώρα ρε σου λέω. Λοιπόν, όταν θα έχω πλήρη εικόνα την Παρασκευή. Α, πλήρη εικόνα την Παρασκευή. Δηλαδή τον καιρό δηλαδή. Τα ψάρια τι τρώνε. Πρέπει να δω αποδόσεις. Πρέπει να δω πολλά. Αυτές δεν είσαι πολλά. Εντάξει. Ναι. Η πρώτη μου εκτίμηση είναι ότι θα το δώσω άσο. Θα το δώσεις άσο, θα το χάσεις. Πάει ένα τραπέζι στοίχημα. Και άλλα. Κοίταξε, κάνω δίαιτα τα βράδια, δεν τρώω πια εγώ. Γιατί πρέπει να φάμε βράδυ. Δεν μπορούμε να πάμε μια Κυριακή μεσημέρι να φάμε. Κυριακή μεσημέρι να φάμε. Να πάμε. Θα πάρουμε και τις γυναίκες αναγκαστικά. Ναι. Αναγκαστικά τις πάρουμε. Γιατί θες, όταν πηγαίνουμε να τρώμε οι δυο μας. Λες όταν το στοίχημα οι δυο μας, λες οι δυο μας. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Επειδή η Μάγδα γιατί, τρώει παραπάνω. Τώρα γιατί θα μου λες ότι η γυναίκα μου τρώει παραπάνω. Γιατί άκου τον αλήθεια. Τρώει παραπάνω. Για να λέει. Ποιο τρώει πάνω, σαν πουλάκι τρώει. Πώ είναι σαν πουλάκι αφού έβαλε κιλά. Ποιο έβαλε. Η Μάγδα δεν έβαλε. Όχι τρελό. Η γυναίκα μου και η γυναίκα σου είναι. Όχι σαν και εμένα και σένα. Γιατί εγώ τι έχω. Τι έχει. Α εμένα και σένα. Μη συγκρίνει. Του έχει καταργήσει. Πόσα κιλά είσαι. Μυϊκή μάζα, κοίτα. Πόσα κιλά είσαι. 90. Πόσα κιλά. Εγώ είμαι 98. Ναι. Τι μάζα έχεις εσύ και τι μη έχεις και τι λιπομέτρηση. Θες να κάνουμε λιπομέτρηση. Μόνο το κεφάλι σου εγώ που θα βγάλει. 80% λίπος. Εγώ το κεφάλι σου. Ναι. Θες να κάνουμε ένα 10 αθλό να δούμε τι θα γίνει. 10 θα παίξουμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλι. Box.
Και box, και τέννις, πάλι και ping-pong. Και με πάλι θα ξεκινήσω. Ναι. Θα γελάει κάθε επικραμμένος. Δεν θα κλάνεις όμως. Δεν κατάλαβα. Έβαλες τις κανόνες. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Έλα εδώ ρε. Στο ξύλο υπάρχει μπέσα ρε. Στον έρωτα και στον πόλεμο υπάρχουν νόμοι. Έλα ρε, τώρα που είδε το Σαλπικίδη, καλό, άντε κλείσει την εκπομπή. Άντε, κλείσει την να την κλείσω. Άντε. Να το κλείσω και να φύγω. Άντε, σάπχη, κάνατε το Σαλπικίδη τώρα που έφυγε. Κι όμω, ναι. Γεροβροντοσάλιαγκα, ο κόκκινο το πιστοποιώτη και κερνάει και βάζει το χέρι στη τσέπη, είναι κύριο. Αμά. Έτσι, έτσι. Πληρωμένη απάντηση. Ο Μουσλίβοβη, στην Ελλάδα, ψυχαίνουμε τη δημοκρατία και ειδικά την κοινοβουλευτική δημοκρατία με του αντιπροσώπου που στέλνουμε ω βουλευτέ. Δεν λέγονται βουλευτέ 212. Βολευτέ λέγονται. Μια χαρά είναι. Πολύ βρήκατε τον Μουσλίμοβιτς, συγχαρητήρια. Όντως είναι ο Μουσλίμοβιτς. Γι' αυτό λέω ότι δημιουργεί και μία άβρα. Τι άβρα, ρε, βάλτε πόσους μαύρους σέντερφορ έχει ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Πόσους είχε. Τα 12 πέναλτι που δεν δόθηκαν πέρσι, λέει, τα ξέχασε ο διπλανός σου. Άντε τα παραμυθάκια, τον Ηρακλή, λέει. Ποια 12 πέναλτι, ρε. Τι πια 12. Ποια 12 πέναλτι, ρε. Εγώ δεν θυμάμαι 12 πέναλτι. Ναι. Αλλά ξέρω σίγουρα ότι ο Ηρακλής δεν ευνοήθηκε. Μάλιστα. Σίγουρα δεν ευνοήθηκε. Mm. Εντάξει, εγώ δεν θα κλαφτώ να σου πω αδικήθηκε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ευνοήθηκε, ναι, αυτά είναι δικά σου. Εντάξει, καλά, εντάξει. Λοιπόν, ο Άρης τώρα, mm. επειδή η άλλη πλευρά τα κάνει κολοτούμα, εμείς γράφουμε σήμερα. Ποια είναι η άλλη πλευρά. Εγώ ακούω ότι κάτσε να δούμε την απόβαση και μετά. Ναι. Γιατί άκουγα μέχρι τώρα. Ότι θα φύγει ότι, και θα μπω. Ναι. Έρχομαι εγώ. Και ανεβαίνουμε. Και ανεβαίνουμε. Και τώρα, μα μου. Κάτι κινέζικα και. Τι γίνεται, ανεβαίνει ή όχι. Mm. Λέγε, έχεις να πεις στον κόσμο τίποτα. Θες απάντηση. Γιατί σε ρωτάω, για να μου δώσεις ερώτηση. Είτε ανέβει είτε δεν ανέβει, ρόστερ δεν έχει. Κατάλαβες. Ο Χλιμίτζουρας και ο Φλιμίτζουρας και ο γιος του Μπόλεκ και ο θείος του Λόλεκ θα παίξει. Ξέρεις αυτή τη στιγμή οι παίκτες στο Άρη έχουν φύγει όλοι, έχουν τελειώσει. Εγώ ξέρω ότι με καλά. Ξέρεις ότι 30 του μηνός. Εγώ ξέρω 30 του μηνός ξέρεις ότι λίγουν οι μεταγραφές. Εγώ ξέρω. Άντε και ανεβαίνει, ρε κόκκινο. Ξέρω ότι με καλά ο Άρης. Ναι. Ένα χρόνο δεν άφησε ούτε ένα σεντ απλήρωτο. Είναι ναι. όλοι ξοφλημένοι. Ναι. Είχε χρόνια ο Άρης να δείξει τέτοια πράγματα και πολλές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ Μεσαβίδη άλλαξε αυτό το πράγμα. Ο Ερακλής Παπαθανασάκη δείχνει ότι αλλάζουν τα πράγματα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ποιος έφερε τον Κάλα στον Άρη. Η φύλαθλη. Ο Καλαϊτζίδης. Ποιος είπε το OK. Η φύλαθλη. Όλοι. Ποιος το διώχνει. Η φύλαθλη. Ποιο έβαλε τον το γαλανό στον Άρη, η φύλαθλη. Ποιο τον έδιωξε, ξέρει τι με έλεγε ο Πέρι προχθέ. Μα διώξανε λέει. Λέω γιατί σα διώξανε, ρε Πέρι. Εγώ του ακούω όλου. Μπορεί ένα παράδειγμα να γελάσει. Πες μου, λέμε την Καστοριά, λέει στο Χαριλάο. Στο Καφτατζόγλιο. Στο Χαριλάο. Ψέματα, 3-1. Και λέω, λέει σε έναν εκεί. Πάρε, λέει, ένα κιλό μπανάνε και ένα κιλό μήλα για να δώσουμε στου παίκτε τη Καστοριά και του δικού μα στο ημίχρονο και μετά. Του φέρα τιμολόγια 110 ευρώ. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Του λέω, λέει, να καθαρίσουμε, λέει, το γήπεδο. Πόσα θέλετε, του λένε ένα ποσό. Βρήκα, λέει, εγώ έναν, λέει, με την οικογένειά του. Το με το εντρέν. Ναι. Άσε μας, ρε κόκκινε, με τον ΠΑΟ και τον Άρη τώρα. Ή στην Α ή στη Β, όλοι πάνε για τη μαρμίτα. Άστα τα τώρα τη θεωρίες. Τα ίδια δεν λέει και για μας. Ορίστε τι. Ο κόσμος δεν πιστεύει τα ίδια για μας. Γιατί εμείς άμα δεν μας πληρώνουν θα κάνουμε εκπομπή. Όχι ρε. Άμα δεν έχουμε χορηγίες θα ο κάνουμε εκπομπή. Ο κόσμος δεν πιστεύει ότι εμείς δουλεύουμε έτσι. Εμένα αν με πούνε σε ένα κανάλι δύο μήνες δεν σε πληρώσω. Το κερατό μου μέσα. Δουλεύω. Άλλο σου λέω. Τι, ο κόσμος πιστεύει δημοσιογράφος ίσον λαμόγιο. Καλά κάνει. Αυτό πιστεύει. Καλά κάνει. Αστυνομικός ίσον διαφθαρμένο. Καλά κάνει. Πολιτικός ίσον διαφθαρμένο. Την κοινή γνώμη δεν την κρίνεις. Η κοινή γνώμη δεν κρίνει εσένα. Σου λέω τι πιστεύει ο κόσμος. Καλά κάνει. Έχει το δώσει δικαίωμα. Έχουμε δώσει δικαιώματα για να πιστεύει αυτό η κοινή γνώμη. Κάθε κανόνας έχει την εξαίρεση του. Δεν είμαστε να ψάχνουμε την εξαίρεση. Τον κανόνα. Κάθε κανόνας έχει την εξαίρεση του. Ο Μάκαρος θα ασχοληθεί ξανά με το ποδόσφαιρο, ρωτάει ο φίλος. Γιατί κι άμα ασχοληθεί, θα τον εμποδίσει κανένας. Πόσο χρόνο είναι ο Μάκαρος. Πού να ξέρω. Δεν είναι μεγάλος. Καμιά εξεταριά είναι. Όσο είναι. Δύο. Μια χαρά που. Αν ασχοληθεί, θα τον εμποδίσει κανένας. Λοιπόν, παιδιά, δεν βλέπω συμμετοχές για το σινεμά και μου κάνει εντύπωση. Τι σινεμά, ρε, αφού είναι εναντίον των Ρώσων. Εμείς είμαστε με τον Ρώσο εδώ πέρα. Έχει την ομάδα. Αμερικάνικη ταινία είναι. Αλφα μη ένα κενό. Δηλαδή πάω να κάνω προμόσχη και μου το χαλάει. Άκου τον αλήθεια. Γιατί εγώ σε αυτό που δεν είναι αντιρωσική ταινία. Το κερατάρα. Ναι, ρε, είδες καμιά ταινία υπερρωσική να είναι. Πού έχεις δει. Μία στη Βόρεια Κορέα. Τώρα που βγήκε ο Τσίπρας είδαμε κάνα δυο κομμουνιστικές ταινίες. Τώρα που θα φύγει και αυτός. Ξέρω εγώ ήταν κάτι κουλτουριάριδες εκεί. Ο Μάρξ ήταν και δεν την πολύ κατάλαβα γιατί την είδα από τη μέση να πούμε και μετά. Αυτός ο άνθρωπος θα γυρίσει θεατρική παράσταση. Δεν υπάρχει.
Έχουμε δουλειά. Χαϊβάνι, έχουμε δουλειά. Λοιπόν, Α1 κενό, σινεμά, ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Πέντε διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας Transporter. Γιάννη, υπάρχει αυτό το πράγμα. Έλα το λόγο. Λοιπόν, άλλο να το ακούς και άλλο να το βλέπεις. Τώρα το Γιάννη το φέρνω σε δύσκολη θέση. Τι πράγμα. Αυτό που βλέπεις τώρα, το φανταζόσουνα. Live, μπορείς να το φέρεις στο μυαλό σου σαν εικόνα τώρα που το είδες live. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι μπορείτε, ας πούμε, και ανταποκρίνεστε στα θέματα επαρκέστατα με μια πολύ μεγάλη δόση χιούμορ που προσωπικά με ικανοποιεί. Πιο πολύ ποιος είναι για δέσιμο? Πιο πολύ για δέσιμο είναι ο φίλος μου ο Κώστας, ας πούμε, και λόγω του ζωδίου του που είναι υδροχός, ναι, και είναι λίγο ατίθασος. 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 Δεν πρέπει να το δέρνω τρεις φορές την ημέρα? Καλά, όχι και έτσι. Εντάξει, το πολιτικοποιήσαμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, η ώρα είναι 3. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε πλέον γραμμές στο 2310-90-90-90-955 και ενώ το μήνυμά στο 54-340 για ό,τι θέλετε. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Με δύο διαγωνισμούς, Α1 κενό, σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54-344 και ταινία Transporter. Στέλνετε προσκλήσεις με το που το είπα, στείλανε κάποιοι. Πέντε διπλές δίνουμε για την avant premiere που θα γίνει Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 8 στο Οντεόν. Α3 κενό εθνική, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Η δεύτερη ώρα, όπως και η πρώτη, είναι μια προσφορά από την Οτέκο, καθώς το κτέος ο Κωστής Γιώθαν Τζάμπα σου δίνει κουπόνι αξίας 10 ευρώ σε καύσιμα, 6 κουτιά Amstel Free με 0% αλκοόλ και έκπτωση 5 ευρώ στην επόμενη κάρτα καυσαερίων. Περνάς τέως στην Οτέκο και φέρεις κερδισμένος, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Οτέκο Θεσσαλονίκη, Αγία Αναστασία 13 στην Πηλαία, δίπλα στο Mediterranean Cosmos και το Magic Park. 2310-90-90-90, μιλήσαμε για Σαλπικίδη, μιλήσαμε για Οπαδηλίκη γενικώς, μιλήσαμε για Άρη και για τα όσα γίνονται. Α, και τον άλλο που βγήκε. Λίγο για Champions League. Βγήκε στο Μπούζο ο άλλος, πως το λέγανε, και λέει: στην Ελλάδα είμαστε. Και εσύ δεν μας έκανε στους νόμους. Και για Μαλάτο. Ναι, ο Μαλάτος. Και ο άλλος του Τσαρούγα αδερφός. Κύριε Μπούζο, υπάρχουν νόμοι. Εγώ έχω σπουδάσει. Θα τον βάλω φυλακή το Μαρινάκι. Α, σε εμά δεν καημένε τώρα. Λοιπόν, να τρελάθηκε. Πέντε περιμένουν άλλον ένα για να έχουμε την εξάδα μας. Πάμε. Θε την εξάδα, θε την εξάδα. Ορίστε. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου. Εγώ θα μιλήσω για αυτά που δεν μιλήσατε, για την προπαγάνδα των Ολυμπιακών. Όλες οι εφημερίδες έχουν σαν ρεκόρ τα 18.562 εισιτήρια. Δεν τα έκανε. Άκουσε με όμως, Ραπτόπουλε, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, η αυτοσυντηρούμενη μηχανή που κόβει χρήμα κάθε χρόνο από την είσοδό του στο Champions League. Και βγες και εσύ και παίξεις στο Champions League. Μισό λεπτό, να τελειώσω αυτό που θέλω. Έχει 18.652 εισιτήρια και το χαρακτηρίζει ρεκόρ. Βεβαίως. Είναι πίσω ακόμα και από τον ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ? Τον ΠΑΟΚ του Ζαγοράκη. Οπ, εσείς τον ΠΑΟΚ δεν κάνετε τα εισιτήρια, τον ΠΑΟΚ και τον Ζαγοράκη τα κάνατε. Μισό λεπτό. 21.100. Ο Ζαγοράκης τα έκανε, μεγάλε! Δεν τα έκανε ο ΠΑΟΚ, ο Ζαγοράκης τα έκανε. Καλά, άσε τώρα. Καλά, άσε τώρα. Δεν τον τρώμε τον πρόλογο. Δεν τρώω τον πρόλογο. Πίσω από την ΑΕΚ με 25.000 εισιτήρια διαρκείας και τον πρώτο Παναθηναϊκό με 30.000. Έτσι, το αφήνω αυτό. Ο RSN γλίτωσε φέτος από τον ΠΑΟΚ, έδωσε 1,5 εκατομμύριο για τις αποδεσμεύσεις για να γλιτώσει 2. Σύνολο τα συμβόλαια είχαν 3,5 εκατομμύρια έπρεπε να δώσει ο ΠΑΟΚ όταν ολοκληρωθούν τα συμβόλαια των παιχτών αυτών που φύγανε. Και περιμένω, Ραπτόπουλε, αυτό που σου είπα και εχθές, ναι, να μου πεις, ναι, μόνο Άρνεσεν, Τούντορ και οι παίχτες που ήρθανε, μόνο πόσο δώσανε για να έρθουν αυτοί εδώ οι παίχτες και πόσο έχουν το συμβόλαιο του Άρνεσεν και του Τούντορ. Να μάθουμε δηλαδή εμείς σαν ΠΑΟΞΙΔΕΣ, γιατί οι δημοσιογράφοι μας λέγανε για 20 εκατομμύρια και εμείς αυτό τον παπά δεν το φάγαμε ποτέ. Πολύ καλά κάνατε. Δεν το φάγαμε.
πόσο τελικά κόστησαν, πόσα λεφτά δώσαμε για να έρθουν οι παίχτες και τον πρώτο χρόνο. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Ωραίος, πολύ καλά. Θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Ωραίος. Για δεύτερη φορά αυτό. Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Κόκκινε, αύριο χαρτί μολύβι, γομολάστηκα. Πόσα κοστίσαν όλοι αυτοί εδώ πέρα. Τι ναι. Τι ναι. Μαθηματικά αζάγες, τι ναι. 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 Ναι, καλημέρα στη Γαλάζια Θεσσαλονίκη. Αυτό το παιδί το ακούω κάθε μέρα. Έχει γίνει νομικός, έχει γίνει μαθηματικός, έχει γίνει. Δηλαδή, είστε ραδιόφωνο του ΠΑΟΚ και οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν την αλήθεια. 24 ώρες μας πρίζετε. Βγάλτε το Ζαέρι να κάνει την αφαίρεση και την πρόσθεση από το αντίσκηνο. Απ' έξω, φέρτε τον από το πάρκινγκ. Πού είναι ο Πετρωτός, ο Γρηγοριάδης τι κάνει, τρώει γιατί τρώει. Τι κάνετε. Γιατί δεν δίνετε απαντήσεις σε κέραια ερωτήματα. Λέγε κόκκινο. Κύριε Ανδρώνη, δεν είστε εντάξει. Γιατί... Πάρτε κι άλλους. Πάρτε κι άλλους εκεί να γεμίσουν όλες οι ώρες. Ο κύριος Ανδρώνης σας έκανε πρόταση, κύριε Μάνο, και δεν ήρθατε. Και τι, καμιά πρόταση δεν έχει γίνει. Ναι, άστα αυτά. Και είναι αργά πλέον. Ναι, 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 ναι. Και είναι αργά πλέον. Και είναι αργά πλέον. Γιατί θα μάθετε γιατί. Α, λοιπόν, να μάθω. Θα κάνετε το Blue Radio όπως κάνει το Yellow Radio. Δεν κάνουμε κανένα Blue Radio. Yellow Radio. Και ξεσκίζει, αλλά κύριε Ραπτόπουλε, εσείς και ο Κόκκινος, ο κύριος Κόκκινος, ναι, ναι, να μιλάτε ότι είπαμε τα οπαδικά. Ποια οπαδικά να πείτε εσείς. Ποια οπαδικά να πείτε εσείς. Έχετε κάνει χιλιόμετρα. Ο Κόκκινος έκανε. Βρεάσε τον Κόκκινο εσύ που μιλάς. Ο Κόκκινος έκανε χιλιόμετρα. Ποια οπαδικά ρε. Και ευτυχώς το κάλυψες. Με κάποιες αμαρτίες που γίνανε στον Ηρακλή και σωστά τις είπες. Για κάποια ανθρωπάκια που λειτουργούσαν έτσι. Και βέβαια καλώς που ήρθε η αυτόνομη θύρα 10. Η φερέγγια αυτόνομη θύρα 10. Που είναι παντού στον Ηρακλή δίπλα και πάντα. Και δεν θα αφήσουμε κανένα μαϊμούνι να ενοχλήσει πλέον την ομάδα μας. Όπως δεν αφήνουμε ποτέ βέβαια. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και κάποιοι, δυστυχώς σε όλες τις ομάδες, που προσπαθούν να κάνουν τους καμπόσους. Αλλά πηδήξαμε το θέμα μας, κύριε Ραπτόπουλε. Πηδήξαμε. Τι θα γίνει, κύριε Ραπτόπουλε, επιτρέπεται η πρώτη ομάδα της Θεσσαλονίκης και σε βαθμολογία και σε όλα και πάλι 24 ώρες, 24 ώρες, κύριε Ραπτόπουλε. Τι θα γίνει, δηλαδή, τι πρέπει για να το καταλάβετε εκεί μέσα. Ο διευθυντής του ραδιοφόρου τι κάνει. Αντίο σας, κύριε Μάνο, τα είπατε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Τα βγάζεις τα γράμματα. Ναι. Έπεσες, ναι. 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 Βρε παλιωτόμαρο. Παλιάνθρωπε. Πού είναι ο Βασίλης χαμένος. Τι κάνετε. Καλά. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Ρε φίλε, έχω τρία πραγματάκια πολύ καυτά. Καυτά. Έχω καταρχήν πολλές ερωτήσεις για τον κύριο Σαλπικίδη άμα τον είχα απέναντί μου. Δηλαδή κύριε Σαλπικίδη, μόνο ο Μάχης και ο Αθανασιάδης βγήκανε πέρυσι και είπανε το τι συνέβη στα play-off. Αν θυμάμαι καλά, βγήκανε, κάνανε δηλώσεις. Εσείς πού ήσασταν, κρυβόσασταν. Βέβαια έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, τώρα θα φάμε ολόκληρη ώρα. Επίσης έχω ρωτήσει τι έγινε σε εκείνο το προημιτελικό ή στον ημιτελικό, αν θυμάμαι καλά, με τον Αστέρα Τρίπολης. Αν θυμάμαι καλά, είχατε παίξει στην εντεκάδα, γιατί δεν σας είχα δει. Νομίζω εσείς και τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος τότε είχατε πάθει, δεν ξέρετε τι να... δεν πέσατε μπάλα. Καθόλου δεν ακούμπησατε την μπάλα, κύριε Σαλπικίδη. Λοιπόν, επίσης έχω και άλλα ερωτήματα, αλλά να πάμε στα πιο σοβαρά. Κύριε Ραπτόπουλε, χθες βγήκε ένας κύριος. Εκεί Κόκκινε. Ναι, ναι. Μ' ακούτε. Ναι. Βγήκε ένας κύριος και με είπε γκρινιάρι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, ναι. Δεν σε έβρισε. Όχι, δεν με έβρισε, με είπε γκρινιάρι. Θα τον ενημερώσω ότι ο κύριος Σαββίδης θα πάρει 5 εκατομμύρια από το UEFA, πούλησε Νομπόα Λούκας 3 εκατομμύρια συνόλου, πάμε στα 8. Ελάτε να μου πείτε, κύριε Ραπτόπουλε, αυτοί οι παίχτες που πήραμε και αποδεσμεύσαμε, αν ξεπερνάνε αυτά τα λεφτά. Τα ξεπερνάνε? No. No. Οπότε, κύριε Ραπτόπουλε, για πέστε μου, αυτός ο κύριος μεγαλομέτοχος που του παίζει άπλας, έχει βάλει μέχρι τώρα κάτι από την τσέπη του για να καταλάβω. Hey. Για να φύγουν αυτοί πήραν λεφτά. Και κάτσε και το τρίτο και το πιο καυτό. Μπερδεύεσαι. Και το τρίτο και το πιο καυτό. Κάτσε να πει το τρίτο και το πιο καυτό. Όπα, μπερδεύτηκες. Ο Ράτς.
Μπορεί να μην, να μην είναι φέτος τον ΠΑΟΚ. 800 σε δύο χρόνια θα το ξεπληρώσουν, κύριε Κόκκινε. Θα πάρει 800. Δεν υπάρχουν τα χρήματα. Ο Μάρτες για να φύγει πήρε 500. Ναι, αλλά θα το πληρώσουν με δόσεις. Δεν υπάρχει το φράγκο, κύριε Κόκκινε. Ο Θεοδόσης τώρα πλάκα μου κάνει. Λοιπόν, και το τρίτο το πιο καυτό. Μ' ακούτε? Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, είπαμε. Λοιπόν, είναι δυνατόν ο κύριος Άρνεσεν να παίρνει ένα 300 μισθό στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να με πάρουν τον Ντοϊβόνεν? Είναι δυνατόν? Παίζανε εδώ και ένα μήνα αυτή τη μεγάλη παιχτούρα να πάρουμε. Λέω, θα πάρουμε ένα σοβαρό παίχτη. Θα πάρουμε επιτέλους ένα σοβαρό παίχτη. Και μου πάνε, ρε φίλε, στον Κανέζο με 400 και θέλουν να μου ρίξουν στάχτα μάτια αυτός ο Καβουρίξ. Ο Καβουρίξ, επόμενη γραμμή. Ο Καβουρίξ. Θα με έχει κάτω από τον Ατρόμητο και από τον Αστέρα Τρίπολης. Άντε βρε Γκρίνιερ. Δεν πάτε να κάνετε καμία. Άντε βρε Γκρίνιερ. Είναι κουτόχορτο από αυτούς εδώ. Λοιπόν, αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα, μπορείτε να το κάνετε με ένα τηλεφώνημα στο 18133 για τα υπόλοιπα. Φροντίζουν οι Αφοί Κωνσταντινίδη που σας δίνουν με την απόσταση του αυτοκινήτου μέχρι και 500 ευρώ. Καλά ακούτε, ζεστά και μετρητά. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Τέλα. Ναι. Γκόγκος, ρε. Γεια σου, Γκόγκο. Τι κάνετε? Μια χαρά. Ο Φαλακρός Μπούφος εκεί είναι? Γιατί Μπούφος? Επειδή δεν ξέρω να αλλάζω πάνε σαν κι αυτόν. Ο Μπούφος είναι έξυπνο πουλί, ξέρεις, ναι. Γι' αυτό το είπα με την καλή. Τι έγινε, ρε? Καλά, τι κάθεσαι και λες πάλι, ρε? Τι έγινε, ρε? Θυμάσαι πριν ένα μήνα μας έλεγες για τις τουρκικές αερογραμμές? Πού είναι, ρε, οι τουρκικές αερογραμμές, ρε? Ρε Φαλακρέ, γιατί βιάζεσαι? Ακόμα διακοπές είναι ο κόσμος. Α, διακοπές είναι ο κόσμος. Διακοπές είναι ακόμα ο κόσμος. Κάτσε να. Τι έγινε, ρε? Πάπρε, φέρνατε την Μπέκη Λέμεν εκεί. Άσε τότε τον λόγο σου, ρε. Να έρθω σε πάνω να πάω μαζί. Πού, την Κυριακή? Την Κυριακή, ναι. Θα σας δέρουν και τους δύο αν πλησιάζει αυτό στο γήπεδο. Δεν σε πειράζει καν. Θα μπεις μέσα, θα βάζεις μια φανέλα. Θα μπω εγώ και λέω, δεν θα τον αφήσω να μπει. Και μη μάσα. Θα φέρεις τη μαύρη κάλτσα στο γήπεδο. Καλά, ρε τρελό, ο Ηρακλής είχε την καλύτερη ομάδα στον πλανήτη. Και με αυτόν εδώ, μέχρι και ο Αλέφατος τον κυνηγούσα το δίρι. Πλάκα μου κάνει. Ο Ολλανδός δεν παίρνει τηλέφωνο άλλο. Ολλανδός. Ναι. Ολλανδός από ό,τι ξέρω είναι στην Ολλανδία. Δεν έχω να τον ακούσω πολύ καιρό. Από ό,τι ξέρω είναι στην Ολλανδία. Πήγε διακοπές στην Ολλανδία. Λοιπόν, βγάλει το μωρό βόλτα την Κυριακή. Δεν κερδίζει τον Πανιόνιο. Μην πας και φας καμιά φόλα, άστο. Ε. Άκουρα το που λέει. Άκου να σε πω για να το κλείσουμε. Δεν κερδίζει τον Πανιόνιο. 2-0. 2-0 είναι το μάτς. Μην κάνεις κανένα διπλό και. Και τραβάτε τις τρίχες από τον πισινό σας. Εγώ πήρα να μιλήσω, εσύ με κόμπησε τώρα. Λοιπόν, όταν θα ξαναβγείς στο κανάλι του ΑΡΤ, ναι. Δεν θα κάνεις τα για ΑΕΚ, Παθηναϊκό και Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ μονάχα. Ναι. Θα δες για Ηρακλή. Είπα χθες. Εχθές σ' άκουσα εγώ, ρε φίλε. Εγώ σ' άκουσα προχθές που έλεγες 4,5 ώρα εκπομπή, βγήκατε 5 παρα 10 και ήταν όλος εκεί πέρα με την κόκκινη την πίζα φάνης μπαστούνης να μην και έλεγε. Μόνο 5 ομάδες στην Super League, ρε φίλε. Να σε καλά, Κόκο. Εδώ είμαστε για να ακούμε ό,τι διαμαρτυρία και κρύα. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι. Παιδιά, καλησπέρα και καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Υγεία να έχουμε. Ο Σπύρος ο Γάβρος. Θέλω λίγο να πω λίγο μερικά πραγματάκια, γιατί ακούω ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και θα μας πέσουν τα μαλλιά αυτά που μας έχουν μείνει. Πρώτον, όταν μιλάει για διαρκείας, θα κρίνεις και το ποσό πόσο είναι το διαρκείας. Mm. Γιατί και η Άκη ο Ζαγοράκης με 150 ευρώ δίνει διαρκείας. Και επειδή εγώ στον Ολυμπιακό είχα 9 χρόνια διαρκείας, για να είμαι στη γωνία στο πέταλο έδωσα 900. Τσιλεύουνε οι παοξίδες που δεν κάναν φέτος διαρκείας και έκανε ο Παναθηναϊκός, η Άκη ο Ολυμπιακός. Τέταρτη στα διαρκείας. Τέταρτη στα διαρκείας. Ναι, τα διαρκείας και πόσα δίνουμε. Γιατί με 900 δεν υπήρχε κανένα διαρκείας του ΠΑΟΚ. Από ό,τι ξέρω ή του Παναθηναϊκού της ΑΕΚ. Δεν έχεις αγοράκι Τσοκατζόπουλο, τώρα δεν έχει διαρκείας. Στο πέταλο. Ο Γκαρσία να πούμε κρυμμένος. Ωραία. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι λέμε για τα διαρκείας. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ πέρασαν τον ΠΑΟΚ στα διαρκείας. Το πέρασαν ή όχι, δεν μου λέει κάτι. Λέει το πόσο στοιχίζει ένα διαρκείας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σου λέω. Γιατί για να δώσει 9 εκατοστάρικα δεν είναι και λίγα και τις καλές τις εποχές. Για να είμαι στο πέταλο. Ναι. Γιατί όταν θα πας πιο κέντρο, τις καλές εποχές έκανε. Βέβαια, να δεις το μπουχαλάκι και το φορτούνι με 900 ευρώ. Σωστό. Εννοείται, φέτος ειδικά τι μπουχαλάκι, με 450 και πολλά του είναι. Με το μπουχαλάκι και τον. Ναι, και τον Τζόρι Ντομίγκες κουτσό. Άρα, τι θα δούμε φέτος. Και 450 πολλά είναι που δίνουν πλέον. Ωραίους βολεϊμπολίστες έχεις πάντως στην ομάδα, σε παραδέχομαι, ρε μαγκά. Μπανιάτι.
Δεν ξέρω, δεν το είδαμε το Φορτούνι, αυτό το έχω δει 5 φορές. Άμα εσύ μου βάλεις το χέρι στη φωτιά ότι είναι 100% να το παραδεχτώ. Φίλε, ξέρω ένα πολύ καλό οφθαλμίατρο, γιατί πρέπει να με ειρωνεύεσαι για να μου το λες. Όχι, σοβαρά, δεν παίρνω πρώτη φορά, είμαι σπίτι ο Γάβρος. Δεν ξέρω ότι έχουμε μιλήσει κάποιο το ξέρω και σε σέβομαι. Δηλαδή, δεν γίνεται να έρθει η μπάλα έτσι μπροστά του, αν δεν τη βρει με το χέρι. Τι να σου πω, δηλαδή, δεν σου μπορώ να σου το πω. Πάνε σε οποιονδήποτε φυσικό πες, η πορεία της μπάλας εξηγείται. Μόνο με το χέρι μπορεί να τη θέλει. Να πάει στον Καρακερέζη, να τον πει ο Καρακερέζη. Και εγώ το ψάχνω. Έγινε, φίλε, τα λέμε. Επόμενη γραμμή. Ναι. Τι θες, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι. Συγγραφέας από τον Πειραιά πλέον. Μπράβο. Άφησε το Βόλο, πήγε στον Πειραιά. Ποιος έχει δώσει. Χαιρετήματα να στείλουμε στο Δημήτρη το Μαμαδά. Με τον οποίο... Πόρτο Παλάς. Ναι, ο οποίος πήγαμε στο Βόλο. Και με την Έγκλη στο Βόλο. Στην Έγκλη στο Βόλο. Πρώτο Παλάς και Πόρτο Παλάς, το ίδιο είναι. Συγγραφέα, έφυγες από το Βόλο. Ναι. Τα λέμε για το Πόρτο Παλάς, δεν χρειάζεται, μπορείτε να το δείτε. Στην Έγκλη, αν θα πάτε στην Έγκλη, δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Καταρχήν στο λιμάνι είναι εύκολη η πρόσβαση. Με τα πόδια πας όλη την πόλη. Δεν υπάρχει. Εγώ Γόρια... θα πάω πάλι στο Βόλο. Θα κάνω, έχω θα πας πέρα. Στην Έγκλη. Δεν, πιστεύω ότι δεν υπάρχει η καλύτερη ποιότητα ξενοδοχείου σε όλα. Είναι ο δρόμος με τις καφετέρες και τα τσιπουράδικα. Τα τσιπουράδικα είναι μπροστά. Βγαίνεις από το ξενοδοχείο και πας στα τσιπουράδικα. Το λιμάνι μπροστά δύο βήματα για να πάρεις. Κάνει στις Σκιάθο διακοπές συνήθως. Ναι. Τα ξέρει. Λοιπόν, ερώτηση. Ποιος έχει δώσει δικαίωμα στους φιλάθλους και στους οπαδούς πρώτο απ' όλα για να βρίζουν και δεύτερον τους παίκτες να τους έχουν όλους από κάτω. Ποιος το έχει δώσει το δικαίωμα αυτό. Και ποιος νόμος το γράφει αυτό. Οι διοικήσεις των ομάδων. Οι διοικήσεις των ομάδων, όχι αυτοί μόνο, όχι και τα social media. Η πρώτη είναι όχι. Συγγραφέα μου, οι διοικήσεις των ομάδων βολεύονται πάρα πολύ να έχουν ένα στρατό από πίσω. Και να λέει εγώ έχω. Του παίκτε να του βρίζουν μετά. Να λέει ότι εγώ έχω τόσο. Δεν κατάλαβες. Οι Αμερικάνοι κάναν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Μετά δεν του έκανε. Λοιπόν. Τον φάγα λάχανο. Κάνανε. Θέμα. Όχι, σε παρακαλώ. Κάνανε το. Κάνανε το Μωαμάρ Καντάφη. Μετά δεν του έκανε. Κάνανε. Οι πρόεδροι θέλουν στρατού. Κάποια στιγμή ο στρατό. Ο στρατό θέλει τάισμα κάποια στιγμή. Σωστό. Ο στρατό. Μα ακούστε, λέω εδώ θα λέμε αλήθειε. Θα λέμε αλήθειε. Ο στρατός θέλει τάισμα. Ναι, άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλοι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Αυτό το οποίο μας καίει. Κάποιος λοιπόν βγήκε και είπε ότι ο Σαββίδης δεν έχει βάλει χρήματα και γενικώς κάποιοι πιστεύουν ότι δεν έχει βάλει χρήματα. Ένας επιχειρηματίας, όποιος και είναι και αυτός, για να λέμε τα πράγματα σωστά και οικονομικά, έτσι, σε μια ομάδα, βάζει χρήματα. Πού τα βρίσκει, πώς τα βρίσκει, δικαίωμά του είναι. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα να κερδίσει χρήματα όσα μπορεί και αν μπορεί από την ομάδα αυτή. Όπως κάνει ο Μαρινάκης στο Ολυμπιακό. Έτσι και κερδίζει χρήματα γιατί είναι έξυπνος επιχειρηματίας. Λοιπόν, δεν υπάρχει λοιπόν επιχειρηματίας που να βάζει λεφτά απλά και να χαίρονται οι φίλαθλοι. Διότι κανένας φίλαθλος από αυτούς που βγαίνουν στα μικρόφωνα και φωνάζουν δεν έχει χρήματα για να βάλει στον ΠΑΟΚ. Γιατί κανένα νοικοκυριό δεν βάζει χρήματα και κάνει δαπάνες αν δεν έχει έσοδα. Κατανοητόν, όχι λοιπόν για να λέμε ό,τι θέλουμε, ούτε καβουρίξ, ούτε αστερίξ. Να είστε καλά, έτσι, κύριε συγγραφέα. Απλά. Καλώς απόγευμα, παιδιά. Παρακαλώ. Να πάτε όπου θέλετε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα και. Θέλω να μιλήσω με το Τόπουλο και όχι με το φερέφωνο της σειράς 10. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ακούτε. Ναι, ακούω τώρα. Εγώ λέει είμαι φερέφωνο της σειράς 10. Ποιος το είπε αυτό? Ναι, ναι. Ο Φελός. Ποιος είναι φερέφωνο της σειράς 10? Ο Κόκκινος. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι. Ναι. Να ακούσουμε. Να ακούσουμε. Εσύ δεν είσαι. Γι' αυτό θέλω το σένα. Θέλω μόνο σένα. Για να ακούσουμε, ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο Ηρακλής, όπως είναι, μπορεί να παίξει το 3-4-3. Αυτή τη χρονική περίοδο. Με τον Μπουκουβάλα, δεξί μπακχάφ και τον Σαραμαντά. Ναι. Ή με τον Καρλίτο. Ο Καρλίτο μπορεί, είναι πιο επιθετικογενής. Ναι, ο Καρλίτο δεν είναι μπακ όμως. Και εκεί, για να παίξεις 3-4-3... Ναι. Δεν κολλάω στο χαρακτήρα. Ενώ αν μπορεί να παίξει σαν gameplay. Όχι, δεν μπορεί να παίξει. Μπορεί να γίνει πιο εκμυρός. Ούτε ο Σαραμαντάς μπορεί να παίξει, ούτε ο Καρλίτο μπορεί να παίξει. Το πρόβλημα δηλαδή,
Το πρόβλημα βρίσκεται στις πλευρές. Με τόσα center for που έχει ο Ηρακλής, με τόσα center for που έχει ο Ηρακλής, θα μπορούσε να παίξει το 3-5-2 και να βάλει για παράδειγμα τον Τσιλιανίδη αριστερό back half. Αλλά και ο Τσιλιανίδης back καλό δεν είναι. Με κατάλαβες? Ή να παίξει, ας πούμε, για παράδειγμα με τον Κυριακίδη. Ο Κυριακίδης μπορεί να παίξει back half. Με κατάλαβες? Ο Κυριακίδης μπορεί να παίξει back half. Αν μπορούσε και ο Τσιλιανίδης να παίξει back half, ναι, όχι, δεν μπορεί να παίξει ο Ηράκλης αυτό το σύστημα. Θα μπορούσε γιατί, γιατί έχει πλαϊνούς πολύ καλούς στο να φορτώνουν, αλλά όχι να σκοράρουν. Και έχει ένα καλό back δεξί και ένα καλό αριστερό back, οι οποίοι όμως δεν είναι για full back ιστορίες. Είναι πολύ ιδιαίτερο σύστημα το 3-5-2. Ούτε ο ΠΑΟΚ με το Λέοβατς μπορεί να το παίξει. Δεν μπορεί. Κάτι ακόμα. Ο Τουλούτ μπορεί να παίξει στο κέντρο. Ο Μπουλούτ μπορεί να παίξει σε πολεμική ταινία να κάνει τον ηθοποιό. Προτιμώ τον Περόνε με τον Λουκίνα. Ο Βέλιος μπορεί να δώσει. Τέλος χρόνου στον επόμενο. Ο Βέλιος είναι για τις κατασκηνώσεις του Σκούρα να δίνει γάλα στα παιδιά. Ο Παπαδόπουλος έχει δείξει ότι δεν κολλάει ούτε σε ονόματα ούτε σε τίποτα και βάζει, δείχνει ότι είναι δίκαιος. Δεν το αλλάζει το 4-2-3-1, του πήγε καλά πέρσι. 4-5-1, του ξεκίνησε καλά φέτος. Με αυτό δουλεύει. 1-0-0-0-1-1 θα τη βγάλει. Ο εραστής του άντερ θα είναι ο Ηρακλής. Εντάξει. Καλύτερα παρά να είναι ο εραστής του Όβερ να χάνει το Διαγόρα 2-3 εδώ μέσα. Και από την Καστοριά 5-3 στην Καστοριά και να κάνει, να κάνει τις τρίπλες ο Κατσιπαναγής. Παρακαλώ. Πολύ καλύτερα τώρα. Έλα φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα ραπ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλητέχνη. Ο Καρλίτος, τι, δεν σ' αρέσει αναμυντικός? Ο Καρλίτος δεν μπορεί να παίξει απάνω κάτω. Ναι, γιατί... Ρε φίλε, αριστερό μπακ με δεξί πόδι. Σε όλη την πλευρά κιόλας. Έπατε πέρσι στην ΑΕΛΕ Μεσού που έπαιζε, μια χαρά ήταν. Ρεζέρβα του Σαραμαντά. Ο Τσόρι Ντομίγκες πέρσι. Ρεζέρβα του Σαραμαντά. Ο Τσόρι Ντομίγκες πέρσι έκανε όργια. Φέτος δείχνει ότι έχει πρόβλημα. Τι θα πει πέρσι? Τσόρι πόσο χρονών είναι? Καλέ μου άνθρωπε, 30 δεν είναι 100. Λέω πέρσι έκανε όργια και φέτος έχει πρόβλημα. Τι να κάνουμε? Θα δείξει, εντάξει. Εγώ νομίζω πως πρέπει να παίζει ο Καρλίτης βασικός. Πρέπει να παίζει. Από πού το βασίζεις αυτό, πού το είδες δηλαδή? Γιατί ο Σαραμαντάς δεν είναι έμπειρος. Δεν είναι έμπειρος? Όχι. Δηλαδή ο Λουκίνας πέρσι που κάρφωνε τα γκολ, τι εμπειρία έχει? Ο Κυριακίδης που έκανε τα όρια πέρσι, τι εμπειρία είχε? Άλλο Β' Εθνική, άλλο Α, ρε Κόκκινε. Εγώ λέω ότι το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής πέρσι ήταν καλύτερο από τη Α. Ναι, αλλά. Τι θα πει ναι, αλλά. Ήταν καλύτερο, αλλά άλλο χαρακτηριστικά έχει τη Β', άλλη Α. Παλικάρι μου καλό, είδαμε και την και τον Ηρακλή όταν αντιμετώπισαν ομάδες Α' Εθνικής, ήταν πολύ καλύτερες, το καταλαβαίνεις? Ναι. Από τον Ολυμπιακό μέχρι και την Ξάνθη. Τι να συζητάμε τώρα? Τέλος πάντων, Ρατόπουλε, το μάτι την Κυριακή είναι άσεις από εδώ μέχρι τη Νέα Σμύρνη. Ναι. Αν δεν βρέξεις κόλο, δεν τρως ψάρι. Εσύ μπορεί να το θέλεις και εγώ μπορώ να το θέλω και όλοι όσοι αγαπάνε τον Ηρακλή. Καλά, παίξω, έχει δύο διπλή ευκαιρία, αν δίνει πάνω από ένα 60. Εντάξει, αλλά αυτά. Αν δίνει πάνω από ένα 60 το χ2 του Πανιωνίου, παίξω το. Εντάξει, λέω εγώ τώρα. Και γίνεται μια καλή δουλειά στο βόλεϊ και στο μπάσκετ. Να στηρίξουμε όλοι εκεί, να πάρουμε διαρκεία. Τι κατηγορία είναι αυτά? Το βόλεϊ ανέβηκε Α1. Και το μπάσκετ Α2. Δευτέρα και το μπάσκετ είναι Α2. Με τη ΜΕΝΤ παίζει. Η ΜΕΝΤ διαλύθηκε. Πάει η ΜΕΝΤ, διαλύσανε. Το βόλεϊ καθάρισε. Το μπάσκετ, έφυγε ο Πάπας, τελείωσε. Ήρθε ο Μάπας. Έγινε φιλεγιά. Έγινε. Έχουμε άλλο φίλο? Όχι, έχουμε διάλειμμα. Ναι. Λοιπόν. Διαλύσανε τη ΜΕΝΤ. Μόνο το καφενείο φτιάξανε. Περίμενε. Το διαλύσανε το έργο. Λοιπόν, υπάρχουν ειδήσεις και ειδήσεις. Αυτή η είδηση όμως που θα ακούσετε τώρα αλλάζει τον τρόπο τον οποίο βλέπετε τα ΚΤΕΟ. Ναι. Γιατί από σήμερα περνάς ΚΤΕΟ και φέρνεις με κέρδος άνω των 20 ευρώ. Με κάθε όχημα που περνάει ΚΤΕΟ, η ΟΤΕΚΟ σου δίνει 10 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Μια εξάδα πήρες Amstel Free χωρίς αλκοόλ και έκπτωση 5 ευρώ για την επόμενη κάρτα καυσαρίων. Και εδώ τζάμπα ΚΤΕΟ, δηλαδή ΟΤΕΚΟ δίπλα στο Μεντεράνιο κόσμο. Α1 κενό σινεμά, ονοματεπώνυμο στο 54344. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε και πάλι με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 2310-90. 90-90 είναι δικό σας. 955 κενό τα μηνύματά στο 54-3-40.
αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς, ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Και να πω ότι έχουμε φυσικά τον διαγωνισμό, ο πρώτος για το σινεμά Αλφα, μία ένα κενό σινεμά ονοματεπώνυμος το 54344 για την ταινία Transporter, και Αλφα μη 3 κενό εθνική ονοματεπώνυμος το 54344 για το Ζάγκρεπ, για το τετραήμερο ταξίδι το οποίο δίνουμε για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν και να δουν από κοντά την εθνική Ελλάδος στους πρώτους αγώνες για το Ευρωμπάσκετ το φετινό. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Πέσανε οι γραμμές και έμεινε ένας. Παρακαλώ. Οι υπόλοιπες είναι ελεύθερες. Τα 390 για δικά σας. Έλα, παρακαλώ. Πέρινε. Έλα. Τι γίνεται? Καλά. Ο Ράβ δεν είναι και σήμερα? Εδώ είναι. Γιατί δεν μιλάει καθόλου? Δεν μιλάει καθόλου, δεν κάνει τίποτα άλλο, μιλάει. Τώρα, τι θες να πω, ρε, ρώτα. Τι βλέπετε για το Σαββατοκύριακο, κάνα στοιχηματάκι έχουμε? Ματσάκι έχουμε, ναι, πολλά. Για πες ένα αποτέλεσμα να παίξουμε. Παίξε χ2 τον Ηρακλή. Όχι, αυτό δεν το παίζω, ο Ηρακλής θα κερδίσει. Άμα δεν τον παίζει, φίλε, τι να σε κάνω, εγώ παίξω τον. Σκοτώ Ξάνθια και το βλέπει. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ τον Ηρακλή θέλω, χ2. Ωραία, χ2 τον Ηρακλή, άλλο. Χ την Ξάνθη. Χ την Ξάνθη, άλλο. Βασικά εσύ κουβά τον κόκκινο πήρα να ρωτήσει. Γιατί τότε ρώτα τον κόκκινο. Ο κόκκινο θα σου πιάσω για να πάει στο Καφτατζόγλιο με τον Θεό. Θα μου πει κόκκινο. Το μικρό πώ είναι, γιατί το ξέρω. Γρηγόρη. Παύλο. Κοροϊδεύει ο άλλο. Τι κάνει, ρε. Κάνει τίποτα άλλο από το να κοροϊδεύει. Πάρε γραμμέ, ρε. Την κοινωνία ολόκληρη. Θα κερδίσει ο Ηρακλή, φίλε. Ναι, από την πίσω πόρτα. Το 95 το δίνει στο στοίχημα. Λίγο είναι. Ναι. Το χιδίο πόσο το δίνει. Η σωστή στοιχηματική. Άκου λίγο. Η σωστή στοιχηματική προσέγγιση, ναι, είναι under. Ναι. Σωστό. Το χιδίο το δίνει 93. Το χιδίο 93 δώρο, ναι, είναι. Πάρ το, παίξτε. Το Παναθηναϊκό, λέω. Τον Πάοκ Σαγιάννα. Τον Πάοκ Σαγιάννα. Αν τα δώσουμε από τώρα, τι δουλειά θα κάνουμε. Ναι, καλά, αλλά τι. Τελευταίο και κλείνω, άντε. Τον Πάοκ Σαγιάννα, πείτε μου. Χι. Πολύ ισοπαλία έχει το μάτς. Έγινε, εντάξει. Παρακαλώ. Σου βγάλει την ψυχή ο Πετράκης πάλι. Ναι. Ναι. Έλα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Γρηγόρη. Ο Γιάννης Οδόρας είμαι. Γιάννη, τι κάνεις? Είστε καλά? Καλά είμαστε, Γιάννη. Τι κάνεις? Είστε καλά όλοι? Είμαστε. Γιατί καλά, σε ακούω πεσμένο? Όχι καθόλου πεσμένο. Μεσημέρι είναι και λόγω του ο κόσμος το ψιλοκοιμάται λίγο. Ήθελα να σου πω ότι το Σάββατο βλέπαμε με τον Γιώργο τον Κατίνα τον αγώνα. Ναι. Ήθελα να πάρω τηλέφωνο να σου πω για τον Γρηγόρη, λέω, ναι, πόσο καλή ομάδα ήταν ο Ηρακλής και τι γκολ έχει χάσει. Λοιπόν, τον αγώνα με τον Πανιόνιο θα το δώσω διπλό. Ξέρεις για ποιο λόγο? Θα παίξει τον πρώτο ρόλο και θα την πατήσει. Όχι, γιατί βρίζαν χορό το Μαρινάκι όλοι οι Ηρακλή. Ναι, 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 ναι. Μέσα στην τηλεόραση γινόταν χαμός. Λέω, καλά είναι δυνατό τόσο βλάκες να κερδίζει τον αγώνα και να βρίζει το Μαρινάκι. Και πέρσι το βρίζαν συνέχεια. Λοιπόν, θα το δεις. Για αυτό τον λόγο. Δηλαδή, αν έρθει άσος, τι θα μου πεις? Ποιος άσος θα έρθει? Μακάρι να έρθει. Ρε, δεν διαφωνώ το. Αν έρθει, τι θα μου πεις? Συγχαρητήρια, φυσικά γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο να σου πω και την ημέρα. Τέλος πάντων, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Τέλος πάντων. Αφού ξέρετε πού ζούμε, γι' αυτό το λέω. Γιάννη, δεν διαφωνώ, αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Τέλος πάντων. Σας είχα κάνει 10 φορές προσκλήσεις και τους δυο να έρθετε για φαγητό εδώ μαζί με τον Γιώργο, τίποτα. Κοίταξε. Ένα μήνα έλειπα εγώ και ένα μήνα έλειπε ο Φαλακρός. Το ξέρω, αφού σας ακούω, άκουγα για το κουστούμι. Οπότε, ό,τι και να πω θα είναι ψέματα. Τώρα που επιστρέψαμε. Τώρα που επιστρέψαμε, αρχίσαμε και εμείς πρόβες, γιατί 9-10 του μήνους ξεκινάμε πάλι στο μαγαζί, οπότε θα έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, θα το φορτίσουμε, Γιάννη. Θα τα πούμε από κοντά. Θα σε δω και το μεσημέρι κατά πάσα πιθανότητα, γιατί θα περάσουμε. Πολλούς και στους δύο, σας αγαπώ και τους δύο πολύ. Να είσαι καλά, για, βέβαια. Για. Παρακαλώ. Για τον Άρη κουβέντα δεν είπε. Τι να πει μόνο για τον Άρη, άνθρωπο, σοβαρό άνθρωπο τώρα, τι θες να πει? Παρακαλώ. Να κατέβει στον δρόμο, να κλείσει τον δρόμο, επειδή αυτοί ρίξαν τον Άρη γάμα εθνική. Τι? Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ακούμε. Κύριε Ραυτόπουλε. Ναι. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Γρηγόρη, ο φοιτητής είμαι. Γιατί έχεις κολλήσει ρε συμμετοχή του Ηράκλη και το διπλό? Έτσι θέλει να λέει. Μήπως τα έχεις πάρει ρε το Μαρινάκι? Πες μου ρε. Μήπως τα έχεις πάρει και εσύ? Έγινες λαμόλη και εσύ. Σαν τον άλλο, ναι. Ο Πανιόνιος. Δεν θέλω να σπάσει το κατεστημένο. Ο Πανιόνιος είναι παιδάκι του. Το ξέρουμε, η μισή Ελλάδα παιδάκι του είναι. Ναι. Ένα δεν θα πρέπει να σπάσει το κατεστημένο. Ποιο θα σπάσει το κατεστημένο? Βέβαια, δεν υπάρχει να σπάσει στην Ελλάδα κανένα κατεστημένο. Από τη στιγμή που ψηφίσατε όχι και βγήκε ναι, δεν υπάρχει να σπάσετε κατεστημένο. Ούτε αυγά, ούτε αυγά από κότα. Έχω πάρει να του ψηφίζω, ρε.
Δεν πήγα στην Κρήτη να ψηφίσω, ρε. Εγώ πάσα να ψηφίσω. Και οι 300 λαμόγια. Σιγά ρε που άμα σε πούνε θα σε διορίσουν σε κάνα δήμο. Θα πας και θα τους γλύφεις τα φρύδια, βρε. Σιγά βρε Έλληνα, βρε. Σιγά εσύ βρε Έλληνα που είναι λαμόγια. Τώρα το θυμήθηκες, βρε. Που δεν υπάρχει φράγκο στα ταμεία, τώρα έγινες και εσύ Έλληνας, βρε. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά, καλώς είναι. Καλά είμαστε. Είναι. Λοιπόν, έχω να πω κάτι για τον φίλο Παοξή, ο οποίος βγήκε πριν 10-15 λεπτά, ο οποίος έλεγε ο Σαββίδης πήρε τόσα λεφτά, έδωσε τόσα για μεταγραφές. Ας σταματήσουν αυτοί να ασχολούνται για τον ΠΑΟΚ και άμα θέλω ας μην έρθουν στην Τούμπα και ας μην δουν τον ΠΑΟΚ, τίποτα. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσει κάτι, κόκκινη. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά απαγορεύεται κάποιος να γκρινιάζει? Όχι, δεν απαγορεύεται. Αλλά το είπες μία, το είπες δύο, το είπες τρεις, το είπες 10-15. Άμα γουστάρεις, μην περισσεύω ή μην έρχεσαι στον ΠΑΟΚ. Μήπως αυτό είναι υπερβολική αγάπη και τον αδικούμε? Κοίταξε, εγώ πήγα με την Ξάνθη και χάρηκα τα παιδιά αυτά που γίνεται, χαίρομαι που γίνεται μια προσπάθεια καινούργια να κάνουν μια ομάδα πρώτη φορά. Ρε. Γιατί να την υποστηρίξουμε, βγαίνουν κάποιοι, σαλιάζουν και λένε ο πρόεδρος πήρε. Ρε, άμα δεν υπήρχε ο Σαββίδης σήμερα θα είμαστε χειρότερα από τον Άρη, δεν θα υπήρχαμε. Και κάθονται τώρα μερικοί και λένε ο Σαββίδης, καλά έκανε και πήρε 10 και έδωσε 5. Άμα θέλει κάποιος άλλος να έρθει να βάλει 15, σε έρθει. Ε, τόσα χρόνια ήμασταν στην αφάνεια. Πουλούσαμε όλους τους ποδοσφαιριστές. Και τώρα τι είστε, ρε, στην επιφάνεια? Τέταρτη είστε. Στην επιφάνεια, γιατί δεν είμαι εξηγητή. Τέταρτη, πέμπτη είστε, βρε, εντάξει, πρώτη στην πόλη είστε. Τι είστε? Τέταρτος, πέμπτος. Κάνετε πρωταθλητισμό. Εδώ ανύπαρτος Παναθηναϊκός σας ρίχνει τεσσάρες, ρε, για πλάκα. Εντάξει, ρε. Τι εντάξει, βρε, τι εντάξει, τι στην επιφάνεια είστε? Επειδή σκοτώσαν οι Αριανοί τον Άρη και επειδή ο Ηρακλής ήταν 4 χρόνια έξω, βγήκατε πρώτη στην πόλη και αράξατε στην καρέκλα του πρώτου της πόλης. Δεν μου λες, Κωστή. Τι να σε πω. Να σε κάνω μια ερώτηση. Όσες θες. Ναι. Ο πρόεδρος του Ηρακλή, ποιος το βοήθησε πριν δύο μήνες με κάποια λεφτά? Τον κόκκινο ρώτα. Εγώ, όχι τον κόκκινο, το ξέρεις και εσύ. Ποιος το βοήθησε? Εγώ, άμα θες να σου πω εκτός τηλεφώνου, ψάξε να το βρεις και αν είναι αλήθεια δεν είναι. Και θα δώσω και το όνομά μου και το επίθετό μου. Ποιος τον έδωσε πριν δύο μήνες τον Ηρακλή λεφτά να πληρώσει κάποια ποδοσφαιριστές και κάποια εγγυητική? Κόκκινε, λέγε πάντα, ποιος. Εσύ ποιο λες ότι το βοήθησε, φίλε? Έλα. Εσύ ποιος λες ότι το βοήθησε? Θες να σου το πω, Σαββίδης. Σαββίδης. Ναι, πάει. Και στο λέω 100%. Και άμα θέλεις το τηλέφωνο μου φαίνεται, πάρε με τηλέφωνο να σε πω. Το τηλέφωνο σου δεν φαίνεται. Εντάξει. Αν θέλει να σου το πω εκτός τηλέφωνο. Και το ακούω και πρώτη φορά αυτό. Ορίστε. Και το ακούω πρώτη φορά αυτό. Δεν με ακούς πρώτη φορά, κόκκινε. Το ακούω πρώτη φορά αυτό, λέω. Ψάξε και βρες το. Μου φαίνεται κουφό τελείως, γιατί υπάρχουν δύο πηγές εσόδων για τον Παπαθανασάκη, οι οποίες δεν χάλαν ποτέ έστω και σαν διευκόλυνση. Σε είπα κάτι σαν διευκόλυνση, δόθηκε, δεν δόθηκε. Ναι, υπάρχουν δύο άλλες πηγές πολύ πιο εύκολες από το Σαββίδη και Ηρακλειδής που μου φαίνεται αδιανόητο, γιατί τα λεφτά είναι λίγα. Άμα θέλεις να σου πω το όνομα ο οποίος με το είπε, που είναι πάρα πολύ. Δεν υπάρχει ποιος σου το είπε, ρε φίλε. Σου λέω ότι υπάρχουν ο Αντωνέλης, άντε να σου το πω, κι άλλος ένας, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρήματα και τον διευκολύνουν ό,τι ώρα θέλει οικονομικά. Ποιος αυτό είναι, που μου λες... Οι άλλοι που έχουν πάρα πολλά χρήματα ποιοι είναι? Σου είπα το ένα από τα... Γιατί πρέπει να στα πω όλα, δεν κατάλαβα. Εντάξει. Σου λέω πάντως δεν έχει ανάγκη να τον βοηθήσει εγώ κάποιος. Εγώ χαίρομαι που ο Ηρακλής ανέβηκε στην Αλφα. Ναι, άκου να δεις. Από το χαίρεσαι μέχρι πετάς μια παπαριά στον αέρα... Χαίρομαι, γιατί. Εντάξει. Εγώ θέλω όλες οι ομάδες. Από το χαίρεσαι με το που πέταξες μια αρλούμπα, γιατί δεν υπάρχει αυτό που μου είπες. Εκτός τηλεφώνου να σε πω ποιος με το είπε. Δεν υπάρχει ποιος το είπε, ρε φίλε. Σου λέω από πού τα πήρε τα λεφτά. Τελείωσε. 100%. Από το Σαββίδη, ο Σαββίδης τον έκανε μια διευκόλυνση. Μεγάλη διευκόλυνση. Γιατί να τον κάνει διευκόλυνση, ρε φίλε? Το capital control στην Ελλάδα. Γιατί να τον κάνει διευκόλυνση? Τον έκανε διευκόλυνση, τι έγινε? Γιατί ο επιχειρηματίας του, σε είπα. Εδώ έχει τις επιχειρήσεις του ή στο Ντουμπάι. Δεν ξέρω από τους δύο που θέλεις, δεν με ενδιαφέρει. Ρε φίλε, πετάς μια μπουρδα την οποία δεν την έχεις διασταυρώσει και σου λέω ότι και ξέρω και είμαι σίγουρος από πού ήρθαν τα λεφτά. Δεν ήρθαν έξω από τον Ηρακλή, από τον Ηρακλή ήρθανε. Από τον Ηρακλή. Μέσα από την οικογένεια του Ηρακλή ήρθανε, εντάξει. Τέλος. Δηλαδή είναι βλακή αυτό το πράγμα που μου λες. Εντάξει, αυτό σου το είπε για πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Αυτό τώρα που λέτε και οι δύο και διαφωνείτε, εγώ κακώς διαφωνείτε, τέλος πάντων αναδεικνύει το γεγονός του προβλήματος της ρευστότητας στο θέμα του Ηρακλή. Ναι. Μεγάλο πρόβλημα. Καταρχήν, ο Ηρακλής έχει πρόβλημα στελέχωσης.
Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Το ίδιο πρόβλημα έχει και ο ΠΑΟΚ και την εποχή Σαββίδη, γι' αυτό έχει μπει και μία τάξη. Εντάξει. Σε αυτό ο ΠΑΟΚ έχει διορθώσει αρκετά και ειδικά με την έλευση του Άρνεσεν. Να είσαι καλά. Αλλά αυτό που σου είπαν εδώ στο Σαββίδη είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρακαλώ. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσείς είστε. Γεια σας, σας εύχομαι καλή χρονιά να έχετε. Να είστε καλά. Ελπίζω να γεμίσαν οι μπαταρίες από τις διακοπές. Και τα μπουζίκια, οι πλατίνες. Ναι. Πήρα τηλέφωνο για να στείλω χαιρετισμούς συμπαράστασης στο Γρηγόρη το Κόκκινο. Ναι. Τις προάλλες θυμήθηκα μια ιστορία, έχει γίνει πριν 5 χρόνια. Ναι. Έπαιζε πριν πέσει ο Ηρακλής ακόμα, έπαιζε Ηρακλής Ολυμπιακός. Το 2-1. Ναι. Όχι, όχι, πρέπει να έχασε ο Ηρακλής, δεν θυμάμαι. Ναι. Είχα πάει καβάλα σε ένα φιλαράκι μου, από Σέρες είμαι εγώ. Και πήγαμε να δούμε, εγώ είμαι ΠΑΟΚ, αυτός ήταν Βάζελος, αλλά πήγαμε να δούμε λίγη μπαλίτσα κάτω στα καφενεία εκεί στην παραλία. Και ποιον πετυχαίνω εκεί πέρα. Ποιον? Το μεγάλο τον Κωστή τον Ραπτόπουλο, εσένα. Πότε? Αλλά αυτό σου λέει έγινε ποια χρονιά το είχε βάλει γκολ και ο Μήτρογλου που ξεκίνησε τότε ο Κατσικά στον Ηρακλή. Όχι, μιλάμε προπολεμικά. Ναι. 5-6 χρόνια έχει τόσο. Ναι. Το 11 ρε φίλε, το 2-1 λες. Ναι, ναι, αυτό. Προηγήθηκε και με τον γκολ του Μήτρογλου ο Ολυμπιακός και τον κύριο Ηρακλή με βέλιο 2-1. Ναι, 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 ναι. Πολλά να αριστώ, παίξε αυτό το. Και που λες Γρηγόρη. Ναι. Είναι μπροστά ο Κωστής, κάθεται στο τραπέζι μπροστά στην τηλεόραση. Πώς δεν τυφλώθηκε, απορώ. Και κάθεται μόνος του, από πίσω έχει 5-6 παρέες εκεί πέρα, ήμασταν καθόμασταν. Και να το δεις, να κάνει, θα τροχονόμος με τα χέρια, υποδείξεις από εδώ, από εκεί, να μιλάει, να κάνει. Τα ζει τα παιχνίδια. Αυτός ο άνθρωπος, τι τραβάει εκεί πέρα κάθε μέρα στην εκπομπή. Και έχει να πούμε και τον ανέχεται. Καλός άνθρωπος, δεν πάντως μην νομίζεις. Ναι. Τι πράγμα? Καλός άνθρωπος είναι. Ναι. Εν τω μεταξύ τώρα αυτό είναι λίγο προσωπικό. Δημιουργήσουν με τη γυναίκα σου και το παιδί σου. Τι ήσυχοι άνθρωποι. Λέω αυτός ο φασαρδής αυτό το σπίτι πώς αντέχεται να πούμε. Άντε να τον έχεις και για συνάδελφο. Να ξέρεις κάτι επειδή είσαι νεαρός. Ναι. Όσο πιο, ναι, διαφορετικοί χαρακτήρες είναι ένα ζευγάρι, τόσο περισσότερα χρόνια μπορούν να αντέξουν μαζί. Και τόσο πιο αργά θα βαρεθούν ο ένας τον άλλον. Αυτό ισχύει και για εσάς τους δύο, γιατί βλέπω όσο τριβές και να έχετε, συνεχίζετε δυναμικά. Άλλο οι τριβές και άλλο η δουλειά. Άλλο οι τριβές και άλλο η δουλειά. Κάτι άλλο να πω, εγώ πάω και μου όπως είπα και τελευταίο. Πριν. Ναι. Ναι. Να σταματήσει λίγο η γκρίνια, να δείξουμε λίγο υπομονή, γιατί φέτος νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Πάμε να χτίσουμε μια ομάδα. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει τα λεφτά, ειδικά σε. Τι θα γίνει με αυτό το χτίσιμο, ρε Βουστή? Πόσα χρόνια χτίζεται αυτή η ομάδα? Κάτσε, δεν είναι. Πόσα χρόνια αυτός ο εργολάβος. Τι να αυτό. Ναι. Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Τουλάχιστον να μην βλέπουμε γιόμες. Λίγο με την Ξάνθη τη ξαναείδαμε. Ελπίζουμε να παίξουμε λίγο μπάλα και ό,τι γίνει. Χτίζεις για το μέλλον. Να μην βιάζεσαι. Ναι, αυτό λέω. Απλά ακούω. Μην βιάζεσαι, φίλε. Σε 3 χρόνια που θα φύγει ο Άρνεσεν και θα έρθει άλλο. Θα ξαναπούνε 3 χρόνια να χτιστεί ξανά ο ΠΑΟΚ, ξανά μανά ο εργολάβος, ξανά ο πολιτικός μηχανικός. Θα φτάσουν να πούμε τα. Καλά, φίλε. Θα φτάσουν τα βυζιά μας μέχρι με τα γόνατα από τα γεράματα και ακόμα θα χτίζεται ο ΠΑΟΚ. Έλα, πάμε παρακάτω. Λέγε. Yeah. Ναι, χαίρετε κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά κύριε μου. Είμαι στο ρεύμα για Χαλκιδική ανατολικά ΠΑΟΚ και γίνεται χαμός στον περιφερειακό. Μήπως γνωρίζετε τι έχει γίνει? Ο κόκκινος τα ξέρει αυτά κύριε. Αυτό πρέπει να μας ενημερώσουν, φίλε. Ναι, ναι, είμαι στο ύψος της Τούμπας τώρα και. Στο ύψος το περιφερειακό με κατεύθυνση προς ανατολικά. Ανατολικά, ναι, ναι, ναι. Εκεί στο. Πέντε, στον Άγιο Παύλο είμαι, στο ύψος. Σημειωτόμπα μου. Δεν ξέρω, ας ελπίσουμε να μην έχει γίνει κάτι σοβαρό. Ναι, όσο για τα ποδοσφαιρικά συμφωνώ με τον Κωστή. Όσο για το. Για τα ποδοσφαιρικά εννοώ. Ναι. Συμφωνώ με τον Κωστή, ούτε ο Ηρακλής ούτε μπορεί να υποστηρίξει αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί, ρε, αυτό το σύστημα είναι απαιτητικό. Απαιτητικό και επικίνδυνο. Για ποιο σύστημα, για το 3-5-2. Επικίνδυνο, ναι, και απαιτητικό. Ναι, θέλει δύο μπακάρες πρώτα απ' όλα. Ακριβώς. Και εξαροχτάρια τα οποία θα μπορούν να παίξουν, ναι, και τους δύο ρόλους το ίδιο καλά. Και όχι τρία,
πέντε εξαρροχτάρια. Αυτό το σύστημα, εγώ είμαι 27 χρόνων, καμία ομάδα δεν το έχω δει. Έστω στην αυτό το σύστημα. Το έπαιξε τέλεια ο Κόντε. Το έπαιξε τέλεια ο Κόντε με τη Γιουβέντους. Αυτό το σύστημα. Και το έπαιξε άριστα και ο Σιμεώνε με την Ατλέτικο. Θες μια αλήθεια. Αυτό το σύστημα θέλει καλό budget. Καλό budget θέλει. Θέλει back που να είναι extreme. Θέλει ηγέτη center back. Θέλει το δεύτερο center for. Καλό στον γκολ και να βγαίνει και στις πλευρές διαγώνια. Πλάκα κάνετε. Και ένα προπονητή που να το διδάσκει πάρα πολλές ώρες την προπόνηση. Άντε, μπράβο, επειδή έγινε μόδα τώρα. Στην Ελλάδα δεν έχω δει ακόμα τουλάχιστον άλλη εθνική να το εφαρμόζει αυτό το σύστημα και να παιχτεί σωστά. Ο Αλέφαντος, ο Δανιήλ το είχαν εφαρμόσει από Έλληνες. Εντάξει. Δεν το θυμάμαι. Ένα μπασταρδεμένο το παίξε ο Σάντος με τον Κοντρέρα δεξιμπακ. Μπασταρδεμένο. Μπασταρδεμένο, σου λέω μπασταρδεμένο. Να είστε καλά, φίλε. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας, παιδιά. Παρακαλώ. Άμα μηνότανε τότε λες 3-5-2, όταν αμήνεται. Ερχόταν ο Σαλμπικίδης, δεξιμπακ ο Κοντρέρας, στόπερ με το Μαλεζάκι έναν ακόμα και ο Λίνο αριστερό μπακχαφ. Και όταν φεύγανε, τότε φεύγανε βολίδα. Έλα. Ποια χόρτα, ρε. Χόρτα καθαρίζουν. Έλα, φίλε, ποιος καθαρίζει χόρτα. Ακροατής είπε και ότι φτιάχνουν τα χόρτα. Ο πρώτος τελευταίος για σήμερα, έλα. Είπε ένας ακροατής εδώ, μας ενημερώνει ότι κόβουν τα χόρτα, λέει. Γι' αυτό λέει γίνεται αυτό στον περιφερειακό. Να μιλήσω, φίλος. Τι να μιλήσω, φίλος, αφού είναι άσχημη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Η γραμμή είναι τραγική. Έλα, ρε, παιδιά. Λαϊκατζή, ξαναπάρε στον επόμενο. Τι να ξαναπάρει, αφού δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβεί, όντω. Παρακαλώ, πάρε και τον άλλον που είναι για να γίνουν δύο. Πρώτο τελευταίο. Και η κυρία Γιώτη να μου φέρει τα ονόματα των νικητών για το σινεμά, παρακαλώ. Ναι, κυρία. Έλα, ραπ. Καλώ ήταν, κύριε. Τι λέει. Καλά, κύριε. Λοιπόν, παίρνω δύο μέρες τώρα τηλέφωνο. Γάμο τις γραμμές δεν έχω να βγω. Μπορείς να μην βρεις, σε παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, σε πήρα προχθές τηλέφωνο, δεν μπορούσα να βγω τέλος πάντων. Είπατε για τον Παναθηναϊκό ότι έκανε νίκη τραγική. Ότι δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Αυτό είπαμε, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, ο Πανετολικός δεν ήταν καλύτερος, απλά η διαιτησία ήταν καλύτερη. Αυτό άκουσε, ρε φίλε. Ορίστε. Αυτό άκουσε, ρε παλικάρι μου. Αυτό λέγατε, ρε παιδιά, ότι ο Παναθηναϊκός δεν. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν κάνει πολλά πράγματα και ότι τα δώρα, τα γκολ που έβαλε ήταν δώρα. Έλα. Δεν τον αφήνω να κάνει. Ποιο δεν τον αφήνει να κάνει. Η διαιτησία, η ΕΠΟ και όλοι μαζεμένοι εκείνη την ώρα. Παναθηναϊκός. Το σύστημα. Ο Παναθηναϊκός είναι. Φίλε, αναθεώρησε λίγο, βγάλε από μέσα σου αυτό το «είμαι αδικημένος» και δες λίγο εντάξει. Τι λάθη γίνονται. Κοίτα, ναι, εντάξει, δεν λέω, σαν Παναθηναϊκός μπορεί να είναι πιο αδικημένος από τον ΠΑΟΚ και την οποιαδήποτε άλλη ομάδα, γιατί αυτός πλησιάζει τον Ολυμπιακό, αυτός μπορεί να λέει για αδικία. Αλλά η ομάδα σου είναι σε κακή κατάσταση παρά ναι. Το 2-1 μέσα στο Αγρίνιο. Το 2-1 κάλυψε πάρα πολλές αδυναμίες. Ναι. Το παιχνίδι με την καβάλα του Αζερμπαϊτζάν το είδες. Το είδα, εκείνο άσο, εντάξει. Περίμενε ναι. Τώρα. Εγώ έχασα λεφτά από εκείνο το παιχνίδι. Πόσες μηνύσεις πρέπει να τους κάνω για διαφυγόν τα κέρδη του επιθετικού Παναθηναϊκού με αυτά που χάσαμε. Κατάλαβες, σου λέω. Δηλαδή, αυτή την ομάδα, όταν βλέπω ότι σέρνεται σε εισαγωγικά στα τελειώματα και έχει και ποιότητα, δεν είναι καμιά ομάδα της πλάκας. Πού να τη βάζεις τώρα, φίλε, όταν θέλει δύο δώρα από την άμυνα του Πανετολικού. Γιατί, δίνω τα γκολ δώρα, δεν το παραδέχομαι. Γιατί δεν δημιούργησε τη δημιουργία, δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Να σου πω ότι είναι καλός, οκ. Okay. Στη λεωφόρο πάντως. Στη λεωφόρο πάντως. Στη λεωφόρο πάντως με κουτρουμπί, ταυλαρίδι, δίδυμο, θα φας πολύ πράγμα. Θα έχει πρόβλημα εκεί. Δεν δένει αυτό το γλυκό. Πειράματα κάναμε στη σιωρή, είχαμε κόκκινη του άκρη γι' αυτό. Σίντελβελ ταυλαρίδι και μπροστά ο κουτρουμπί. Αυτό ρε φίλε, αυτό θα έχει τουλάχιστον άλλε τρει κόκκινε μέχρι το τέλο τη χρονιά. Σίντελβελ, άκου. Έχει πρόβλημα στην άμυνα. Αυτό θα έχει πρόβλημα. Σίντελβελ ταυλαρίδι και μπροστά ο κουτρουμπί. Σίντελβελ δεν υπάρχει. Ρε. Το Σίντελβελ έφυγε ρε. Για πέρσι μιλάω ρε φίλε, ρεβόδια και τα δύο. Εβόδια. Έκανε λάθο και το πετάει σε εμά τώρα. Σίντελβελ κουτρουμπί. Θέλω να σας δείξω ρε ηλίθι ότι ο Κουτρουμπής ηλίθι και οι δύο από μπάλα άσχετη ότι ο Κουτρουμπής άσχετε από ότι ο Κουτρουμπής σαν στόπερ σε ευθεία με τον ταυλαρίδι δεν κολλάει ενώ μπροστά από τα στόπερ σαν κοφτό τρίτο στόπερ σαν κοφτή σύνδεφε και ταυλαρίδι αυτό θέλω να σας πω βόδια και τα δύο. Και πως το καταλάβαμε τώρα. Ο τελευταίος ναι. Περίμενε έχουμε ένα μας ακόμα. Τελευταίος. Καλησπέρα κόκκινε. Καλησπέρα φίλε. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Μια χαρά. Θέλω να σε αυτό που είπες προχθές για κάτι να δώσουμε προσοχή στις ακαδημίες και
Προχθές το έχεις πει, το θυμάσαι. Όχι, προχθές το λέω μήνες. Ωραία, ωραία. Πώς θα δώσεις, ρε Κόκκινε, έμφαση στις Ακαδημίες όταν κάθεσαι και λες η Ακαδημία μας συνεργάζεται με την Arsenal, η Ακαδημία μας συνεργάζεται με τον ΠΑΟΚ, η Ακαδημία μας, πώς θα γίνει αυτή, άμα θα σταματήσει αυτή η κοροϊδία της Ακαδημίας, πώς θα πάει μπροστά από τους φέρει καμιά Ακαδημία, ρε Κόκκινε. Μήπως μπερδεύεις την έννοια Ακαδημιών, δηλαδή είναι κακό να συνεργάζεται με την Arsenal, τη Real κτλ. Δεν είναι κακό. Μέχρι να κάνει τις δικές... Όπα, περίμενε φίλε. Εσύ άκουμε. Θα σε καλύψω, άκουσε με, θα σε καλύψω. Άλλο να το έχεις άγγλωφο χαρτί και άλλο να το έχεις ότι εμείς συνεργαζόμαστε για να έχουν παιδιά να πάρει στο μηνιάτικο, κατάλαβες. Σωστό, αλλά... Άλλο αυτόν σαν Ακαδημία να το έχεις κρυφό χαρτί και όταν έρθει η ώρα και δεις ένα παιδάκι που έχει ταλέντο να κάνει τις κινήσεις σου. Κάνω λες, μα η δικιά μου Ακαδημία συνεργάζεται με την Άρσεναλ, ναι, με την ναι, Ρεάλ. Και... γι' αυτό λέω ότι πρέπει οι ομάδες να οργανωθούν. Υπάρχουν 5-6 σχολές τεράστιες στην Ευρώπη, όπου μπορεί να δεις πώς δουλεύουν και πώς βγάζουν λεφτά. Να το πω έτσι απλά, όχι ταλέντα, λεφτά. Γιατί λοιπόν, εταιρείες είναι. Λοιπόν, όταν το καταλάβουν αυτό και όταν το κάνουν πράξη, τότε έχουμε μέλλον σαν χώρα. Ποδοσφαιρικά. Αυτό, αλλά πλέον έχει καταργήσει αηδία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όποιο παιδάκι τώρα πάει να γραφτεί, το λένε αυτό το πράγμα. Η Ακαδημία μας συνεργάζεται και με τον Ολυμπιακό και έρχονται σκάουτερ. Παιδάκια τώρα που είναι στα junior και στα προπαιδικά, δηλαδή. Αυτό το πράγμα έχει καταργήσει αηδία. Έχεις δίκιο. Γιατί δεν σεβόμαστε τα παιδάκια αυτές τις ψυχούλες που θέλουν να παίξουν μπάλα. Και φουσκώνεις τα παιδάκια τα μυαλά αυτά. Και υπάρχουν και πολλά ακόμη τα οποία δεν τις παρούσεις. Να είσαι καλά. Αυτό ακριβώς, Κόκκινε. Γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ να πάμε ποδοσφαιρικά μπροστά σε λάδο, ρε φίλε. Ας ελπίζουμε να πέσεις έξω. Και να πέσω έξω. Μακάρι, να βγω ψεύδι, μακάρι. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Λοιπόν, Καραμίτσιο Σωτήρης, Τζότζας Αργύρης, Λάκης Γιώργος, Γιώργος Σαβίδης, Χάρης Αστρακής, όχι Αστράκης. Λοιπόν. Καραμίτσιο Σωτήρης, Τζότζας Αργύρης, Λάκης Χρήστος, Γιώργος Σαβίδης, Χάρης Αστρακής ή Αστράκης, οι φίλοι οι οποίοι κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για το σινεμά. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα, Αφή Κωνσταντινίδη 18133 και κερδίζετε μέχρι και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά, εκεί όπου υπάρχει ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών για εσάς οι οποίοι θέλετε να βρείτε το κατάλληλο ανταλλακτικό για το δικό σας αυτοκίνητο. Από Κόκκινο Ραπτόπουλο ευχές για ένα καλό απόγευμα, ακολουθεί Μαρίνα Μπίκου. Με τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Πρώτο Θεός τα λέμε με τον Κωστή Ταλέτη το βράδυ. Όλοι αύριο λίγο μετά τις 2. Να είστε καλά. 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 Λίγο μετά τις 2. Να είστε καλά.